πάμε στο λάκκο με ρίχνεις. Ανάψεις φωτιές εκεί που έκλειπες χθες. Η ζωή μου όλη ένα χρόνο στο τρίο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει όμως. Πού σε, να το, να τη περιγραφή. Πού σε αγόρι μου, τι έγινε, χαθήκαμε. Σου λείψα. Ναι. Πώς είναι η ζωή χωρίς εμένα. Εντάξει, κάνουμε εκπομπές, δουλεύουμε, όπως έχουμε συνηθίσει εξάλλου. Εν αντιθέση με τους δημοσιογράφους μέλη των ενώσεων, οι οποίοι συχνά πυκνά. Θα σε κάνω μέλος της ενώσεων. Θα σου κάνω να σε κάνω μέλος της. Ναι, εννοείται. Για να μην έρχομαι κι εγώ όταν έχει απεργίες, όταν έχει. Είναι κέρδος κι αυτό. Φυσικά είναι κέρδος, εννοείται. Ναι. Μπορώ να είμαι στην επόμενη απεργία, ήδη μέλος. Γιατί έχω κάνει κάτι τριώρα, κάτι τετράωρα για να καλύψω τα κενά εδώ στον σταθμό. Τι να κάνουμε, φίλε, διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Μπράβο, ναι, δεν λέω. Μπράβο, τώρα το γυρνάω, μέχρι τώρα έκραζα. Μπράβο, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Βασικά δεν έχει να κάνει τα δικαιώματά μας χθες, έχει να κάνει με το καταστατικό, το οποίο ήταν το 1940 σε λογική και φιλοσοφία. Ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι μόνο εφημερίδα. Ναι. Οι άλλοι πεθάνετε. Ψοφίστε. Δεν αναγνωρίζαν 10 χειρόνανε μέχρι προσφάτως τα δικαιώματα των ανθρώπων που δουλεύουν στα site. Έγινε κάτι επί αυτού. Ναι. Τους αναγνωρίζουν. Καλή τέτοια είστε κι εσείς. Εντάξει, το χειρότερο ήταν ότι δεν μπορούσες να στήσεις εσύ μέσου. Ως δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφος. Δηλαδή μπορεί να έχει 832, εσύ σαν δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει. Ναι, γιατί να έχεις, δηλαδή είναι δυνατόν. Ναι. Με ποιο δικαίωμα δηλαδή. Με ποιο δικαίωμα. Μάλιστα. Το θέμα είναι βέβαια τα παιδιά που δουλεύουν στα site πια πληρώνονται. Αυτό στα είναι... δικά μου πληρώνω. Άλλο για τα δικά σου. Άλλο για τα δικά σου μέσα. Πλέον μπορείς να μιλάς για τα δικά σου μέσα. Ακριβώς. Μέχρι πρότινος. Αν κάποιος έχει πρόβλημα για τους μισθούς που δίνω ή για το τι κάνω, ας μου πει. Mm-hmm. Γιατί μόνο αυτό δεν μου έχουν πει μέχρι τώρα. Ναι. Δεν το έχουν πει. Όχι. Μπράβο. Τι να πούνε. Τι να πούνε. Αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε. Παιδιά, να πείτε σε μένα θα μεταφέρετε εδώ πέρα τα. Όχι, τι να πούνε. Τι, για τους μισθούς που δίνω ή για το πώς κινούμε και το πώς φροντίζω όταν ανεβαίνει κανένα μπάτζετ να το μοιράζω. Και να μην παίρνω εγώ τα. Εντάξει, μια χαρά εσύ και εσύ, μωρέ. Άιντε, αρχίσαμε. Έγινε αφεντικό τώρα. Άρχισε να κλαίγεσαι. Δεν κλαίγομαι. Σου λέω, όχι, η συνειδητή επιλογή είναι. Δεν είναι. Απλά δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Επειδή πολλοί ιδιοκτήτες γενικότερα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Κλαίγονται. Ναι. Εμένα με ρωτάει κανείς πώς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοίτα, επειδή ζω και στα δύο. Κόμμα, δηλαδή το πρωί μαθήτρια το βράδυ πόλη. Εκείνη η ξεκουστή. Όντως το ερώτημα με ρωτάει κανείς εμένα πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά έχει μία βάση. Γιατί η αγορά είναι άθλια. Ναι. Εντάξει, όταν λέμε άθλια, άθλια. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ομιλούμε. Ναι. Από την άλλη όμως. Και για τη διαφημιστική πίτα. Ναι, από την άλλη όμως. Ένα αιώνιο μου ερώτημα είναι, αντιλαμβάνομαι κι εγώ, δηλαδή ΦΠΑ, εισφορές είναι. Δεν είναι αυτό, ρε εσύ. Είναι ότι εγώ σου λέω να σου δώσω ένα κανονικό μισθό. Ωραία, που υπολογίζω ότι βγαίνει. Είναι τόσο ευμετάβλητη η κατάσταση που σε 5 μέρες μπορεί να βγαίνει. Από την άλλη όμως, γιατί επιλέγουν οι περισσότεροι να κινηθούν σε αυτό τον τομέα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις δυσχέρειες, και μετέπειτα ας πούμε έρχεται πάλι ότι αχ, δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Εντάξει, αυτοί που το κάνουν τώρα και δεν είναι συνειδητοποιημένοι, δηλαδή όταν καθίσαμε με τον Τζόρμπα. Δεν σου μιλάω μόνο για τα δημοσιογραφικά, σου μιλάω γενικότερα για όλο τον ιδιωτικό χώρο. Δεν βγάλαμε το site για να βγάλουμε λεφτά. Είχαμε δουλειές. Κάναμε το site για να δημιουργήσουμε στρατό δημοσιογράφων, επόμενες γενιές. Ναι. Η λέξη στρατός όμως δεν μου αρέσει. Στρατός δημοσιογράφων. Αγόρι μου, υπήρχε μια δεδομένη νοοτροπία. Δεν μας άρεσε. Ναι. Εντάξει. Ήταν βασισμένη πολύ στο λαϊκισμό, ήταν βασισμένη πολύ σε πράγματα που δεν ήταν ορθολογικά, σε λογικές που δεν είχαν τέλος πάντων βάση στην αγορά. Δεν υπήρχε καμία διάθεση αυτοκριτικής, δεν υπήρχε, δηλαδή δεν μπορούσα να μιλήσω σαν άνθρωποι. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το κλειδί. Πάντως έχω έτσι μια αμυδρά εντύπωση, μιας πιάσαμε το θέμα, ότι είναι και λίγο του Έλληνα το να είμαι αφεντικό. Το έχει μέσα του, ρε παιδί μου. Δεν είναι η καλύτερη είναι. Εποχή για να είσαι αφεντικό. Ναι, δεν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος επιμένει να, κυρίως να ανοίγει μαγαζιά. Και μετέπειτα να τα κλείνει. Να τα κλείνει. Έχουμε παραδείγματα στα ΜΜΕ που ανοίξαν εφημερίδες για 40 μέρες. Ναι, και πολύ λιγότερες νομίζω κιόλας. Τα λέγαμε χθες λίγο σαν παράσχος, σαν αλέφαντος. Εφημερίδες που καθίσανε
ελάχιστες μέρες στον πάγκο. Κυρίες και κύριοι, είναι το ψυχιατρίο και σας καλημερίζουμε βεβαίως. Είχαμε πολλά να πούμε με τον Σταύρο, καθότι δεν ειδωθήκαμε χθες. Δεν ειδωθήκαμε, φίλε. Ναι. Έχεις ένα κενό. Ναι, ναι, εντάξει. Το είπες και στην αρχή. Όχι, εντάξει, τώρα το λέω. Τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Έχω ένα κενό εντός μου, το οποίο θα προσπαθήσω να καλύψω σήμερα, εδώ με την παρουσία του Σταύρου και όλων εσάς θα επέμβετε στο σημερινό ψυχιατρίο. Τα ταρτούλα έξω, σε εξαιρετικές συνθήκες κινούμαστε. Πλημμυρίζουν λεωφορεία. Διαβάζω τώρα μια ανάρτηση για ένα... για το 26. Το ότι είναι κάμπριο τα λεωφορεία, το κατακρίνεται. Ναι, όχι κάμπριο, τώρα μπάζουν και από κάτω. Είναι σαν. Είναι πισινάτα. Ναι, είναι λίγο. Κάνει και ποδόλουτρο μέσα, παιδί μου. Έχουν υπηρεσίες χαμάμ. Χαμάμ. Αυτά. Ξέρεις τι ωραία ζεστούλη και είναι η βροχή όταν συνδέεται με την άσφαλτο. Ανεβαίνει, πως θα κοχλάζει. Κοχλάζει. Έχει ιαματικές ιδιότητες. Βέβαια και εμείς ήμασταν σε ένα χαμάμ σήμερα. Μπήκα σε ένα χαμάμ μέσα στο λεωφορείο. 700 άτομα ο ένας πάνω στον άλλον. Ενώ το κλασικό δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω για να δημιουργηθεί θερμότητα. Και τον οδηγό να έχει το καλοριφέρ στα 40 τόσα, να πούμε. Κανονικά. Μπάζει από μπροστά γιατί έχει παράθυρο. Λες. Να κάτσει κάτω. Είδες προχθές που κάποιον τον κατήγγυλαν έναν οδηγό λεωφορείο. Γιατί κάποιος και μιλούσε στο κινητό, αν έχεις το Θεό σου. Τον κατήγγυλαν για αυτό το πράγμα. Το ότι επειδή και κάνει τρία. Κομπλεξική, ρε. Κάνει τρία πράγματα μαζί και τον ζηλεύουν. Μην δουν ανθρώπους με ειδικές ικανότητες. Αυτές είναι οι ειδικές ικανότητες και δεξιότητες. Ναι, αυτές. Επειδή εμείς ένα και δεν μπορούμε να το κάνουμε καλά. Τι το τσιγάρο, μου φεύγει το τσιγάρο. Έτσι τα πράγματα. Ειδικά της Μοδός ο ΑΣΤ. Της Μοδός, όταν λες της Μοδός, τι εννοείς? Ότι ασχολήθηκε. Ποιος ασχολήθηκε είναι το θέμα. Όχι αυτοί που πρέπει. Α, ναι, αυτό δηλαδή. Ασχολούνται όλοι οι άλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι και δεν βλέπω να ασχολείται και κανένας που πρέπει, όπως είπες. Θες να κάνουμε έρανο για να μαζέψουμε λεφτά να αγοράσουμε λεωφορεία. Αλλά αν το καταφέρουμε, θα έχει τις φάτσες μας. Μέχρι να αρχίσουμε να κλείνουμε θέσεις σιγά σιγά. Φάση μπουκαλάκι, ρε παιδί μου, ναι. Και έτσι λοιπόν σήμερα. Ρέμος. Ναι, σήμερα. Ρεμάστ. Ναι, ρεμάστ. Σήμερα ναι. Θα πάω ο Σικές, κλείσαμε ένα τετραπλό εκεί. Φαντάζεσαι να έχουμε μέτρο. Αδερφέ. Αδερφέ, κανόνισε λίγο εκεί, ναι. Γιατί θέλω να μετακινηθώ το πρωί. Φίλε, Παρασκευή σήμερα, δύσκολα είμαστε. Όχι, οι δυνατές μέρες για τον ΟΑΣΤ είναι Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Είναι ναι. Το, ναι. Το πικ του οργανισμού. Και είδαμε και ένα καταπληκτικό κιόλας να κυκλοφορεί χθες στα social media. Μια συνταγή πλέον για, ναι, ναι. Για σαρδέλες. Όπως έγινε το viral της χθεσινής ημέρας, μια δεσποινίδα, μια κυρία, όπως λέω. Κυρία, δεν υπάρχει, ναι, υπάρχει δεσποινίδα, όλες είναι κυρίες. Ανέβασε ένα story που έγινε viral. Τώρα δεν μπορώ να το δω κιόλας, γιατί κάτι έχουμε με το ίντερνετ μας. Το οποίο είναι δικό μας κιόλας. Εμείς το φτιάχνουμε, εμείς το παράγουμε. Αλλά δεν πειράζει, θα μπούμε μέσα από τα κινητά μας μάλλον για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε τα πάντα. Καλημέρα σε όσους λοιπόν μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μ' αρέσει να λέω να δίνω ένα υπερθετικό, να δίνω ένα πολλαπλασιαστικό, να δίνω ένα πληθυντικό βαθμό στα μέσα που δεν είναι τα μέσα, είναι το ένα κι όταν είναι αυτό. Κάποιος μου είπε προχθές, ρε εσύ, σας άκουσα να πούμε 4-5 φορές και λέγατε για τα λεωφορεία. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τι να πούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Είναι το μεγάλο θέμα της πόλης, παιδιά. Το οποίο δεν το αναδεικνύει κανένας. Ένας και εμείς, επειδή είμαστε κόντρα. Ναι. Είμαστε κόντρα, δεν αναδεικνύουμε αυτό που λέμε. Είμαστε κοντά στον πολίτη, ζούμε μέσα στην πόλη. Έχω να πω 20 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία, τα βλέπω. Στα αναγνωρίζω αυτό πραγματικά. Και είδαμε χθες ότι στην Αθήνα παίξανε μπουκέτα. Κλωτσοπατινάδες. Ναι, ο Θεός μας φύλαξε, και αυτή είναι και η ανάρτησή μας σήμερα. Ο Θεός μας φύλαξε από το να. Έχουμε μετρό και να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις συνωστισμούς και ανοιγμένων κεφαλιών. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 11 του μηνού, είναι μαρτύρων Αϊθαλά και Ακεψεΐ. Είναι η μέρα κεφαλικού δηλαδή. Αϊθαλά και Ακεψεΐ. Το Ακεψεΐ είναι και λίγο έτσι χρηματιστηριακή εταιρεία. Εντάξει, για ξαναπες το μία. Ναι. Αϊθαλάκια και Ακεψεΐ. Αυτό την ώρα που έβγαινε, αυτός που το έλεγε, πάθε κεφαλικό, δεν είναι έτσι κανονικά. Δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι Ακερνός, ξέρω κάτι. Απλά Ακεψεΐ. Ήταν και σε αυτός που κάνει την γένεια. Δεν γιορτάζει κανένας με Ακεψεΐ, δηλαδή δεν γιόρτασε κανείς τώρα. Γιορτάζει το
το εγκεφαλικό κύτταρο και ότι δεν αναπληρώνεται. Είναι η μέρα εγκεφαλικού. Ξέρετε ότι ό,τι καίτε στον εγκεφαλό σας δεν αναπληρώνεται. Δεν αναπληρώνεται. Οπότε να φροντίζετε την εγκεφαλική σας υγεία. Ναι, ναι. Όχι μακριά από όλες τις καταχρήσεις. Ευτυχώς είναι αρκετά. Δηλαδή σε παίρνει για 25 χρόνια καταχρήσεις. Όχι χοντρές. Ωραία. Κάτι λειτουργεί μετά. Αρκετά. Πώς μπορείς δηλαδή να κρίνεις ότι είναι αρκετά τα εγκεφαλικά κύτταρα στον. Από μένα. Από σένα. Κανονικά να μιλάω και να είμαι έτσι. Γιατί έχω πολλά παραδείγματα ανθρώπων που δεν είναι αρκετά τα εγκεφαλικά κύτταρα. Σαν όγκος είναι αρκετά. Ναι. Η ποιότητά τους παίζει μάλλον. Δηλαδή είναι εγκεφαλικά κύτταρα. Ανίτα σπάνια, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι τη Ανίτα τη ίδια. Ναι. Πάνελ Ανίτα. Ανίτα πάνελ. Ναι. Ανίτα πάνελ. Το οποίο πλέον είναι η κυρίαρχη ατζέντα στην επικαιρότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι συμμετέχοντες στην εκπομπή τη Ανίτα, που είναι εξαιρετική και θαυμάζουμε, να είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα μέσα από το δημόσιο λόγο, όπως το Αίγιο. Δεν ξέρω αν είδες προχθές τι έγινε στο Αίγιο, που πήγανε και κατεβάσανε, έστεισε ο Δήμαρχος Αιγίου μία φάτνη. Και πήγαν και κατεβάσαν τους καλικάντζαρους από τη Φάτνη γιατί αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Είναι λέει λαθροϊτζόλης. Δεν το είδες αυτό το κορί μου. Είναι ό,τι καλύτερο υπήρξε. Έρχονται αυτοί οι λαθροϊτζόλης και κατεβάσαν οι άνθρωποι τους καλικάντζαρους που είναι εδώ παράδοση δισεκατομμυρίων ετών. Είναι από πάντα. Πριν το δεινόσαυρο. Ναι. Η καλικάντζαρη και από τα αρχαία χρόνια μεταποιήθηκε. Μετά πέρασε και στον μύθο, ας πούμε, τον θρησκευτικό, τον Ορθόδοξο. Και πήγαν και τους κατεβάσαν γιατί λέει το φέρανε αυτό οι λαθροϊτζόλης από το Ισλάμ. Τους καλικάντζαρους. Ναι. Η μόνη μου εμπειρία από το Αίγιο είναι ο σεισμός που δεν ήμουν εκεί. Ναι. Θυμάμαι. Και η δεύτερη είναι ότι μείναμε μια φορά πηγαίνοντας για Πάτρα σε ένα Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Μείναμε έξω από το Αίγιο. Δεν έχει παίξει ποτέ ΠΑΟΚ Πανηγυάλιος. Όχι. Ουδέποτε. Ναι. Δεν ούτε κύπελο. Ναι, γιατί νόμιζα ότι έχει παίξει κάτι σε κύπελο. Κάτι, κάτι. Ναυπακτιακό έχουμε παίξει. Ναι. Έχω μείνει κι εγώ ένα βράδυ στο Αίγιο. Εντάξει. Καλά, τι είχες χαστίχημα. Όχι, όχι, πήγαμε, ήτανε, πήγαμε για να live. Γυρνούσαμε Θεσσαλονίκη, ανταμώσαμε. Θέλεις που να μείνουμε στο Αίγιο, ναι. Όχι, ανταμώσαμε την πάντα του Αγγελάκα που έπαιζε τότε, ναι. Μείναμε και μετά πήγαμε μαζί τους Κρήτη. Α, ωραίο. Εντάξει, οπότε ήταν. Καλά έκατσε το Αίγιο. Ναι, καλά έκατσε το Αίγιο εκείνη την εποχή. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα βουνού. Για κάποιο λόγο. Ένα τσάι του βουνού στα τρία. Παγκόσμια ημέρα βουνού. Η οποία εορτάζεται για να αναδείξει, λέει, το ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων. Δεν τα λέει και το τραγούδι. Με το βουνό θα γίνω φίλος. Ναι. Γιατί δεν παίζει μεγάλο ζωτικό ρόλο. Παίζει ρόλο το. Καλά, εντάξει. Απλά δεν τα ανεβαίνουμε. Και να υπενθυμίσει η διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του. Είμαστε πολύ περήφανοι που το μοναδικό πράγμα που είμαστε πρώτοι στη Μακεδονία είναι που έχουμε το μεγαλύτερο βουνό. Τον Όλυμπο. Ναι, ναι, τους είπαμε. Έλα, δόχαμε θεούς. Ναι. Σε όλα τα λέμαστε δεύτεροι. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Έχω ένα φίλο στην Κερκίδα Παοξάκη, τον Αλέξη, που η δουλειά του είναι να μοιράζει τα μύδια στο νησί. 7.30 ώρα είναι τελειωμένος. Να μοιράζει τα μύδια. Ναι, μοιράζει τα μύδια. Ναι. Σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν πάει σπίτι, έλα, σου έχω μύδια. Έχει μύδια το. Από εδώ, από μηχανιώτα. Α, ναι. Στην Κερκίδα από πού και σπουδού μύδια. Ναι. Τέλος πάντων, 7.30 ώρα καθαρισμένο και δυσουρωμένο. Ωραίο. Ναι. Και ποιο είναι το χόμπι του. Το χόμπι. Τον βλέπεις, εγώ μου βλέπεις πως κινείται. Ναι, ναι. Ωραία. Λες, αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει. Ναι, ομιδο. Ομιδομοιραστής. Ποιο μπορεί ποιο να είναι το χόμπι. Έλα μου, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Έχει ανέβει στις κορυφές όλων των μεγάλων βουνών του πλανήτη πλην το Everest. Ναι. Μιλάμε τώρα, άμα τον δεις. Λες, δεν μπορεί να κάνει 4 βήματα. Εντάξει. Είναι σουδωμένο, 8 παρατέταρτο είναι κάγκελο. Ναι. Ωραία. Και πώς πάει στα βουνά, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το κατάλαβα ποτέ. Ναι. Αλλά πρόσεξε, αν δεν είχα δει φωτογραφίες, ναι. Πάει και βάζει τη σημαία του ΠΑΟΚ. Τον έχουμε κάνει και θέμα. Έχουμε άτομο δικό μας που έχει ανεβεί Everest με BBC φανέλα. Νομίζω Everest. Everest που, στην Τσεκάρο. Στην Τσιμπισκή. Κάπου στη, ή Everest ή Κιλιμάντζαρο, κάτι ρε παιδί μου, θα ψάξω να τη βρω με BBC. Το Everest αποκλείται να ανέβει και με BBC γιατί θα ήταν η 15η μπλούζα. Εντάξει, όχι στην κορυφή τώρα, το Everest έχει πολλά υποπαραρτήματα. Ναι, στις θηγατρικές του Everest. Που ανήκουν οι μετοχές του Κιλιμάντζαρο. Κάποιοι να μας τα φέρουν εδώ πέρα. Παγκόσμια ημέρα του βουνού, λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, και θα την εορτάσουμε. Δεν ξέρω, ξέρεις τα βουνά. Άλλο βουνό εκτός από τον Όλυμπο γνωρίζεις. Σε κάνω τώρα Κίσαβος. Εδώ. Εντάξει, επειδή τα λέω όλοι. Παλακρό. Μπράβο, πατιδρογωνσία θα κάνουμε. Άλλο. Πίνδος. Πίνδος, άλλο. Εκείνο στην Κρήτη ποιο είναι, ρε. Τα λευκά όρη.
Ο Ψιλωρίτης, Λευκά Όρη, Ψιλωρίτης. Αυτό, ναι. Τι άλλο. Έχει πολλά βουνά η Ελλάδα. Έχει Καϊμάκ Σαλάν, έχει. Αυτά δεν τα πάω, αυτά τα τρέντι. Τα τρέντι, εντάξει. Βασιλίτσα Φαλακρό. Λαϊλιά. Τώρα τι να σα λέμε, τι να πάρει. Παγκαίο που έβγαζε το Χρυσάφι, ο Φίλιππος και άλλα πολλά πράγματα. Ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο βουνό που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Βουνό, ε. Βουνό, ρε παιδί μου. Ο παίχτη που έλεγε ότι είναι βουνό, βουνό. Γιατί είναι μια έκφραση ποδοσφαιρική. Φουντουκίδη. Τον πρόλαβε, δεν τον πρόλαβε. Εντάξει, φίλε, ήταν βουνό. Όμως. Από τι διάδοση. Εντάξει, υπάρχουν και μερικά βίντεο. Να μα απαντήσουν εδώ και φίλοι ακροατέ, ποιον θεωρούν το παίχτη βουνό που είδανε να αγωνίζεται μέσα στα ελληνικά γήπεδα. Μάρκο Αντώνιο. Βουνό, ε. Βουνό. Βαλούσε και τα παιδιά στην ΚΑΠΑ 19 στα φιλικά. Ναι. Κάνουν, ναι, άσχε. Τι ωραία και μια εποχή. Είχε Μάρκο Αντώνιο και νομίζω ταυτόχρονα παίζει το Παναθηναϊκό ο Τζούλιο Σεζάρ. Ω την ΑΕΚ, ποιο που ήταν, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, ναι. Που ήταν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ρε παιδί μου. Ξέρω τι ήταν, ρε. Συγκοδέντα από τους φαιριστές αρχαιότητας. Γιατί δεν μπορούσε, δεν μπορούσε. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, το ψυχιατρίο είναι αυτό. Κάναμε την εισαγωγή μας. Θα συζητήσουμε και για αθλητικούλια τώρα εδώ. Ο κόσμος σε περιμένει. Τι ωραία χθες που λείπατε. Πω, τι γλιτώσαμε με τις ανακοινώσεις, με το έτσι, με τα αλλιώς. Τι είναι, τι ανακοινώσει είχε. Αυτά Καρυπίδης, τέτοια ιστορίες, πάω. Καρυπίδης έκανε δηλώσεις, εντάξει. Ναι, ναι, ωραία, το γλιτώσαμε χθες. Καλά, πάμε να το ξεκινήσουμε και σήμερα. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Πάλιωσε, πάλιωσε. Σαν να πήρε να πει για τον προηγούμενο. Κάπως έτσι ήταν, ας πούμε. Αυτό έκανε. Ωραία, ωραία, δουλεύουν τα ραδιόφωνα. Μια χαρά, μια χαρά. Ξέρετε, κάνουν άνθρωπος χρονιάρες μέρες. Ξεκάθαρα. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σιαμάτρα εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια παρέχοντας τον δρόμο και τα μέσα για τη διαμόρφωση του εσωτερικού εξωτερικού χώρου Σιαμάτρας Blaster Bolt Specialists. Γυψοσανίδες και ψευδοροφές αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και οικίες και καταστήματα. 2-3-10-68-61-42 ο όμιλος Σιαμάτρα. Μην ξεχάσουμε το box, την πυγμαχία. Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται για εισιτήριο για την πυγμαχία, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό του στο 54526. Ο τεράστιος Κώστας Αλεξιάδης. Welcome στο Αλεξιάδη. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Φίλοι που πόλεως 57 αξίζει τον κόπο να πάτε να ρίξετε μια ματιά και θα φύγετε σίγουρα με μια αγορά συμφέρουσα. Το ίδιο συμβαίνει και στα πολύχρωμα όνειρα. 2-3-15-55-44-99. Ό,τι θέλετε για το παιδί σας από βρεφική έως και εφηβική ηλικία. Σήμερα κλείνει 3 μήνες ο Βαγγελάκης. 3 μήνες. Α, ο μικρός δικό σου. Όπως θέλει δώρα για το μικρό, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Εντάξει. Θα βγάλετε έλεγχο τριμήνου. Όχι, δώρα, δώρα. Α, δώρα από τώρα. Δώρα, συχάματα, παιδί κάναμε. Εντάξει. Ναι. 5 χρόνια εγγύηση, έπιπλα Σιλέκ, αποκριτικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης. Πολύχρωμαόνειρα.gr για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Εκεί, τι μπορείτε να διαλέξετε για το παιδί σας από καρότσια, από κρεβάτια, από γραφεία. Ό,τι γουστάρει η ψυχούλα σας. Πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα να κάνουμε ένα διατάσεις. Ναι, 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 ναι. Ψέμα της ημέρας. Και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο. Δεν σχολιάζεις μουσικές επιλογές για σήμερα. Καλά είσαι, ρε φίλε, δεν γίνεται να σχολιάσεις. Όταν είσαι καλά, είσαι καλά. Γιατί το δεν πρέπει να. Είσαι καλά. Να επενέσεις. Σε πάω λίγο 80's τώρα εδώ, έτσι, γκλαμ, τέτοιες ιστορίες. Θέλω να μου βάλεις Love Hate. Love Hate, εντάξει. Mary Jane. Θα σου βάλω. Έβγαλε ο άλλος και το Χόρτον, μπαλάντα. Wasp, fuck ναι, like wasp. A beast. Εντάξει, εννοείται. Ένα κομμάτι μας αντιπροσωπεύει, ας πούμε. Τα κτίνη που είμαστε. Ναι, ναι. Τα αυτό ποιοτικά λεπτά. Πολλά έβαλες. Εντάξει, είναι ο διπλασιασμός. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο. Σταύρος Κόλκας, Μπάβης Μαρμανίδης. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Κερδίζετε προσκλησούλα απευθείας για το event της Παρασκευής. Απίστευτο το Dumas Box. Lloyd Jones Jr. εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 8 παιχνίδια, 4 μάχες επαγγελματικές. Πολύ ωραίο event την Παρασκευή στο PAOK Sports Arena. Από τις 8 και μετά θα πάρει φωτιά το ρινγκ. Σε σχολιασμό στα βουλευτικά. Εγώ θα κάνω. Αυτό, φίλε, είναι κάτι που δεν το είχα κάνει στη ζωή μου. Θα έχω να το λέω ότι έκανα μετάδοση και πυγμαχικό. Διαβάζεις τώρα box εδώ, παρακολουθείς. Διαβάζω λίγο. Mm-hmm, ναι. Γιατί μεταξύ άλλων 98 πραγμάτων πρέπει να κάνω και αυτό. Θα φορτσάρω τώρα για να είναι και φρέσκο. Μπες σε ένα λεωφορείο.
αυτή τη στιγμή, φύγε από το στούντιο. Στο επιτρέπω, ρε παιδί μου, είναι για τη δουλειά σου. Και δες εκεί τι αγώνες box γίνονται καθημερινά για μία θέση, εκεί για μία. Είναι άλλο τέτοιο. Άλλο άνθρωπο. Πρέπει να το ονομάσουμε κάπως. Πρέπει να το ονομάσουμε. Είναι πολλές πολεμικές τέχνες μαζί πάλι. Είναι MMA. Ναι. Είναι MMA που είναι όλα μαζί, να πω το πουλί. Είναι καράτε, είναι τζούντο. Είναι μουλοχτό χτύπημα για να πάρεις χώρο. Ναι. Δεν έχεις εκείνα τα χτυπήματα τα μουλοχτά. Όταν ο άλλος σε πιέζει, δεν του δίνεις μια ψηλή. Ναι. Είναι λίγο μπασκετικό. Είναι μπασκετικό. Αυτό γενικά, ξέρεις, είναι κανόνας του λεωφορείου. Δηλαδή πιέζει ο άλλος για να πάρει τον αέρα του. Ναι. Εκεί όταν γίνεται λίγο φορτικός όμως, του λες με μια αγωνιά διακριτική, ένα καπ. Ναι. Ότι όπα άραξε. Αυτό. Εδώ είναι δικό μου. Πρέπει να το. Θα το μελετήσουμε και θα το γενικά, κωδικοποιήσουμε. Και θέλουμε να δούμε αθλητές του είδους, δηλαδή όταν θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11. Θέλουμε να μας πει κάποιος πώς κινείται μέσα στο λεωφορείο, ποιες είναι, αν έχει κάποια λαβή. Όχι είναι τη λαβή που πιάνομαστε, για να μην πέσουμε. Αν έχει κάποια λαβή, είναι πολεμικής τέχνης. Πώς είναι η μελισανίδη κίνηση, η μελισανίδη κίνηση κυνηγολοτούν από κάποιο που κυνηγάει από ναι. Αν μια τέτοια. Ναι, ναι. Αν έχει κάποια ειδική. Ο Σολούπο πιστεύω θα φτιάξω εγώ μια ανάλυση για το ριπρές. Με σχήματα τέτοια, ρόμβο. Θες να πουλήσουμε μικρά μαρκούτσια που κάνουν ηλεκτροσοκ. Όταν πλησιάζει ο άλλος. Ράδιο άστα λέγονται. Εντάξει. Και θα κάνεις ένα τσουμ. Θα τον τεινάζει λίγο, πάπ' θα καταλαβαίνει ο άλλος ότι εγώ πάραξε. Σύχαμα. Εντάξει, τι σου φταίει βέβαια ο κόσμος, παιδί μου, όλη στην ίδια μοίρα. Αυτό που σε σπρώχνει. Τι λες, είναι εχθρός εκεί. Όλοι εχθρός. Έτσι. Μα αυτό κάνουνε, φίλε, Διέρε και Βασίλευε. Να. Για να περνάνε αυτά που θέλουνε. Ό,τι είπες, ρε μεγάλο. Σε βάζουν να μισήσεις τον συνάνθρωπό σου, με τον οποίο βιώνεις τα ίδια. Τι είπες τώρα, like a beast, κανονικότατα. Καλημερίζουμε τον φίλο μου τον Ντάνιελ που ανεβαίνει με την Άννα στη δουλειά. Λόγω καταιγίδας ταλαιπωρούνται στους δρόμους. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που μας γράφει: καλημέρα παιδιά, Μπάμπη, σου στέλνω ένα άρθρο που βρήκα ψάχνοντας τυχαία σήμερα βιβλία με βουνά. Έψαχνε, είδες, είμαστε πιο μπροστά. Έμπνευση. Ναι, για τον ανιψιό μου. Αφισβητείται, λέει, ανοιχτά η πρωτιά του Everest από ένα βουνό στο Εκουαδόρ και υπογράφει ως Ecuador Mountains Hooligans. Άκου τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, λες να έχουμε πέσει θύματα. Παραπληροφόρησης. Όχι απλά παραπληροφόρησης. Δηλαδή, ένα ότι η γη είναι στρόγγυλη. Τόσα χρόνια μεγαλώσαμε αυτό το ψέμα. Ναι. Είναι δεδομένο ότι είναι επίπεδο. Επίπεδο είναι. Γνωστά αυτά. Πώς κάνεις τάκλι να. Ναι, απλά ένα ηφαίστειο λέει με το εξωτικό όνομα Τσιμποράσο. Γιατί να είναι εξωτικό δηλαδή το Τσιμποράσο? Δηλαδή Τσιμποράσο μπορεί να σημαίνει. Τσιμποράσο μπορεί να είναι. Τίποτα. Παντόφλες να σημαίνει στα κουδωρανιά. Ναι. Αλλά επειδή είναι άλλη γλώσσα. Έκλεψε λέει τα σκύπτερα του Everest. Βρίσκεται στο Εκουαδόρ και σύμφωνα με τη γεωλογική αποστολή που έκανα τις μετρήσεις και αποτελείται από Γάλλους και Εκουατουριανούς. Έτσι λέγονται οι κάτοικοι του Εκουαδόρ. Δεν θα το πούμε ποτέ. Ναι. Είναι τελευταία φορά που ακούστηκε. Μόνο εδώ. Κάνανε εκτίμηση ότι αυτό υπερβαίνει, λέει. Τα μέλη της αποστολής έχουν μόνο τη δεδομένη μετρήση του ύψηματος του Τσιμποράθρου, τη φάνη θάλασσα, 6.268 μέτρα. Αλλά λέει σύμφωνα με GPS το βγάλανε πολύ ψηλότερο από το Everest. Γιατί είναι, μήπως είσαι στη θάλασσα μέσα. Δεν ξέρω, έχουν εδώ κάτι, κάτι τέτοια αυτά. Είναι πώς θα το δεις. Πώς για να μετρήσει μερικά πράγματα. Ναι. Κάποιοι, ας πούμε, ναι, το πιάνουν από πολύ τη ρίζα. Ναι. Για να δει, είναι τόσο ρε παιδί. Ναι. Πολύ ρίζα όμως. Πολύ ρίζα. Λοιπόν, έχουν και σπλήνα. Ναι, ακριβώς, λίγο υποθαλάσσια. Έτσι, μάλλον και με τα τέτοια πάντα. Ναι, έτσι θα έπρεπε να μετρηθεί όμως, φίλε. Γιατί ένας ολιβάτης παραδοσιακά πρώτα πάει στη θάλασσα. Ωραία. Και αρχίζει και σκαρφαλώνει και βγαίνει. Αλλά στο λίγο. Να τον βγάλουμε κάποτε αυτό το φίλο σου να μας μιλήσει για τις εμπειρίες του στα βουνά. Δύσκολα. Την ώρα που βγαίνουμε εμείς είναι στην κλινική. Εντάξει. Στο λόγο επειδή θα έβγαινε. Θα ήταν ακροατή του λόγο επειδή, νομίζω. Καλά. Καλημερίζουμε και τον Σάβα που μας στέλνει το καλημέρα Σάβα στο κλασικό μηνυματάκι του. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά μπαίνει και στην παρεούλα μας. Από αθλητικής απόψεως και σκοπιάς, Σταύρο, ποια είναι τα νέα που μας απασχόλησαν ή θα μας απασχολήσουν? Τι θα μας απασχολήσει? Σιωπή δεν ακούει, γι' αυτό τον άφησα επίτηση. Διαπλοκή κάνω, διαπλοκή. Τον άφησα απλά επειδή ξέρω ότι με προσέχει, γι' αυτό. Πού είναι το μυαλό σου, Σταυράκη?
Λέω από αθλητική απόψη, σαν ρεπόρτερ εδώ εσύ τώρα. Ναι, τι θες. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Ναι. Opinion leader. Σαν opinion leader. Ναι. Ποια είναι η ατζέντα, ρε παιδί μου, ποια είναι η ατζέντα. Ποια είναι, ρε φίλε, είναι να πάνε να λένε τα σπάνια. Τίποτα. Δεν υπάρχει ατζέντα. Δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, ρε φίλε, εντάξει, έχει λίγο πλάκα. Αυτή τη στιγμή χωρίζουν το στρατόπεδο διάφοροι. Κάποιοι προσπαθούν να πιέσουν τέλο πάντων για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, επειδή ένα τρίτο ανεψιό του Ιβάν πήρε ένα ξενοδοχείο. Το οποίο ανήκει σε μια άλλη εταιρεία ιδιοκτησία τέλο πάντων Πανόπουλου. Συγκελίδη, που αδερφός Συγκελίδη θα πρέπει στο Άφασίμο Ολυμπιακού, να μην το πιάσουμε. Τέλος πάντων, νομικά δεν υπάρχει ζήτημα. Απλά είναι αυτή η ιστορία όλη, μπουρου. Και θα τραβήξει από ό,τι αντιλαμβάνω. Θα τραβήξει μέχρι 19 του μηνός που θα περάσει η υπόθεση από την έχουμε, περιμένουμε εκεί 19. Απλά η υποκρισία ποια είναι, εγώ λέω ότι υπάρχει κάτι το οποίο τέλος πάντων ηθικά δείχνει κάπως. Ναι. Το δέχομαι αυτό. Πώς είναι δυνατόν να τρέχουν οι διαδικασίες για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Και να μην τρέχουν διαδικασίες με τα στημένα και το βούλευμα, να μην τρέχουν διαδικασίες με την υπόθεση Τζίλου. Αυτό δηλαδή ειδικά του Τζίλου, ρε φίλε, δηλαδή. Αυτό με τον Τζίλο, κανονικά θα πρέπει να είναι νούμερο ένα στην ατζέντα καθημερινά μέχρι να βρεθεί η ένοχη. Ναι, ναι, εντάξει. Φυσική και ηθική αυτουργή. Ναι, τέλος πάντων, εμένα αυτό με τρελαίνει, υποκρισία. Έχεις ένα θέμα, το χτυπάς επικοινωνιακά γιατί έχεις δυνατότητα να αλλάξεις την ατζέντα, γιατί έχεις 800 μέσα ενημέρωσης και τα να μη σε ταΐζεις. Ωραία. Κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά να έχουμε και λίγο θεσμούς. Οι θεσμοί τι λένε για τα πιο κομβικά θέματα. Το βούλευμα, αν αποδειχτεί η εμπλοκή του Ολυμπιακού και ανθρώπων του για τα στημένα, ξέρεις τι, ποια είναι η ποινή. Όχι. Υποβασμός. Όπως έπεσε ο Ολυμπιακός Βόλου του Μπέου, όπως πέσαν ομάδες. Ναι. Και δεδικασμένο. Ωραία. Στην καλύτερη για τον Ολυμπιακό, ξέρεις ποιο είναι. Μείον 12. Ναι. Αλλά λοιπόν, μην μου λέτε εμένα τώρα για το ξενοδοχείο του τρίτου ανισιού του Ιβάν. Εδώ μιλάμε για εμπλοκή, για στημένα, για 1002. Τελειώστε το. Και του Τζίλου βέβαια, που όλοι ξέρουμε τι έγινε. Οι άνθρωποι που κατηγορούνται, ωραία, ήταν οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν ήταν και πολύ υψηλά κομμάτια, ωραία, του οπαδικού τους. Εντάξει, υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχει το θράσος ότι πήγαν σε σεξ σοπ μετά το σκηνικό στην Αθήνα. Ναι, όχι, δεν το ξέρω. Ναι, στη διαδρομή που ακολουθείτε τέλος πάντων έχουν πάει σε σεξ σοπ στο τέλος. Αυτό το ξέρω. Ναι, είναι απίστευτο. Βάλιστα. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ατζέντα. Δεν είναι ποδοσφαιρική, εννοείται. Εγώ, ναι, αθλητικά περισσότερο. Ναι, θα σε ρωτήσω, αλλά πάλι συζητάμε για την. Αυτό σου λέω. Να συζητήσουμε τι. Να συζητήσουμε. Γίνεται εδώ ένα θέμα τώρα ότι ο Καρυπίδης είπε ότι είπε. Τι περιμένατε από τον Καρυπίδης, δηλαδή, έχει κρύψει ο Καρυπίδης ότι είναι στο στρατόπεδο Μαρινάκη. Περίμενε κανείς κάτι. Ο Καρυπίδης κάνει το αυτονόητο, φίλε. Θα πάει με το Μαρινάκη, γιατί έχει και ο ίδιος όφελος. Ωραία, προσωπικό. Θα πάει γιατί επικοινωνιακά δεν θα του στερήσει κάτι. Αφού είναι κατά του ΠΑΟΚ και είναι όλα καλά. Τώρα τρώει κάτι πινελίκη γιατί καρφώθηκε λίγο παραπάνω, αλλά θα περάσει την επόμενη εβδομάδα, δεν θα υπάρχει το θέμα. Εντάξει. Και η ζωή συνεχίζεται. Εγώ νόμιζα να μου πείτε τίποτα για τη Champions League. Μα μου είπε ατζέντα, ρε φίλε. Ατζέντα. Καλημέρα, Σάβα μου, ήρωα, οδηγία του ΟΑΣΤ. Καλημέρα, θα δούμε και στοίχημα. Μετά, αφού απέτυχε παταγωδό χθε. Έδωσα κορυφαία προγνωστικά χθε, ξεκίνησα και έδινα τη σημερινή ημέρα. Έφτασε λοιπόν η Ήγηγεν η ώρα, κυρίε και κύριοι. Επιτέλου. Γιατί από χθες βιάστηκα να μιλήσω για τη σημερινή ημέρα. Σε κάποια φάση το πήρα χαμπάρι, αλλά δεν πειράζει. Η στήλη Λεμπέτ, καθιερωμένη στήλη αποτυχίας, αλλά και ευτυχίας ταυτοχρόνως. Σήμερα ημέρα Champions League, τελευταία αγωνιστική. Πώς είσαι ψυχολογικά, δεν σε βλέπω πολύ. Κοίτα, έτοιμο. Θα παίξουμε σήμερα σίγουρα. Ναι. Θα πετάξω 5 ευρώ, ναι. Μπορεί και 10. Ναι. Στις δύο ανατροπές. Ναι, δεν σε βλέπω όμως ζεστό. Σε βλέπω. Όχι, λίγο. Αυτό το είχα στα παρισμένο. Δηλαδή στο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, Youth League. Έχει Youth League. Τι Youth League, μωρέ τώρα. Youth League, Under 19 αυτό. Ναι. Τους
Δύο ημίχρονα στο τελικό και την πρώτη ομάδα δύο ημίχρονα στο τελικό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει πολλές ανατροπές, νομίζω, φέτος γενικότερα. Σκοράρει. Στον πρώτο γύρο και τα δύο ανατροπές. Ναι, ναι. Σκοράρει και μετέπειτα δεν μπορεί να διατηρήσει το προβάδισμα. Συνήθως. Και στην Τότεναμ έγινε αυτό. Και στον Ερυθρό Αστέρα έγινε αυτό. Και στην Τότεναμ Μεντόσα έγινε αυτό. Ποια άλλη ομάδα είχε στον ομιλό του, την Μπάγκερ. Με την Μπάγκερ, όχι, δεν έβαλε κανένα γκολ. Είχε σκοράρει μέσα στην Μπάγκερ πρώτο. Τι λες, δε. Όχι. Δεν πλησίασε στην περιοχή, δεν ναι, είμαστε σίγουροι. Ναι. Εντάξει, οκ, ρε παιδί, μην το θυμάμαι πολύ καλά το παιχνίδι. Χθες όμως είχαμε μπαράζ εκπλήξεων, να το πούμε. Το φάγατε τον Άγιαξ, το φάγατε τον Άγιαξ. Δεν είναι καμιά έκπληξη, ρε φίλε. Είναι μια Ολλανδική ομάδα, μια Ισπανική που είναι σε καλό φεγγάρι. Ο Άγιαξ έχασε από τη Βίλεμ την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε ότι δεν είναι καλά. Χθες δεν μπορούσε να βάλει γκολ στην έδρα του. Ναι, ήθελε με ένα βαθμό ουσιαστικά ο Άγιαξ. Ναι, και δεν μπορούσε να το βάλει. Ένα βαθμό ήθελε μέσα στην έδρα του. Όλοι οι παμπώνιροι Έλληνες που κρίνουν με βάση Super League, βέβαια, φορτώσανε Άγιαξ και Ίντερ χθες. Γιατί δεν γίνεται αυτό, μα μου και τέτοια. Κοίτα να δεις τώρα. Εδώ τι πάθαμε με τον Άγιαξ όλοι. Όλοι περιμένανε να σφίξει λίγο το παιχνίδι. Όντως, εγώ δεν περίμενα να ανοίξει το παιχνίδι. Και εκεί που η Βαλένθια θα πρέπει να πάρει τα ρίσκα για να περάσει, θα έβρισκε ο Άγιαξ λίγο χώρο για να κάνει τον γκολ. Ναι, όμως η Βαλένθια έβαλε γκολ. Μεγάλες νυχτερίδες. Μετά έχασε και ένα μαλλί με τον Ροντρίγκο. Ναι. Πάλι, να κάνει το 0-2. Μετά παίξαν άμυνα. Του βγήκε. Ο Άγιαξ ήταν εκνευρισμένο. Ο Τάντιτς έκανε την αλητεία του πάλι, έκανε παραμύθι, τον χτύπησε ο άλλος, πήρε μια κόκκινη στο τέλος. Αλλά γενικά τα συχάματα αυτά αποκλείστηκαν. Πάλι καλά που δεν παίζει, ευτυχώς ο Θεός φυλάξε τον ΠΑΟΚ και δεν παίζει τίποτα Europa League. Να προκριθεί και να βρει πάλι τον Άγιαξ στη φάση των 32. Εύκολα. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά η Ίντερ έδειξε για ακόμη μια φορά ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι πολύ κάτω από το ισπανικό. Ειδικά οι ομάδες πίσω από τη Γιουβέντους, δηλαδή δεν είναι. Η Μπαρσελόνα έπαιζε με 5-6 πιτσιρικάδες μέσα. Και πολλοί βασίστηκαν σε αυτό. Έλα μωρέ, τα δεύτερα, το έτσι τα αλλιώς. Έχει κάποιο στο ρόστερ όμως της Μπαρσελόνα. Αλλά η Μπαρσελόνα, στο ρόστερ Μπαρσελόνα που έχει περάσει Χαβίτο, Κόκε. Χαβίτο ήταν, ο Κόκε ήταν στην Μπαρσελόνα. Στην Μπαρσελόνα σε. Μπε, σε, βιταμίνες τέλος πάντων. Ο Χαβίτο νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι ήταν και ο Κόκε. Ήταν μια φουρνιά εκεί, ο Κάλβο. Ναι, δεν ξέρω, ο Χαβίτο μήπως είχε και στην πρώτη ομάδα κάποια συμμετοχή. Νομίζω Κάλβο είχε. Ναι. Ο οποίος Κάλβο σαν στοιχεία ήταν εκπληκτικός, απλά ήταν λίγο soft και σαν νοοτροπία ήταν κακός, αλλά ήταν παιχτάρα. Ναι. Διέπρεψε βέβαια στην Ελλάδα ο Κάλβο, στη νυχτερινή ζωή. Όλη αυτή η παρτίδα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Τους συναντούσαμε παντού. Ναι. Πραγματικά. Αφήσαν τα διαπιστευτήριά τους. Ο Αμπού ήταν ο καλύτερος από όλους. Αντού, πώς λέγονται. Ο νέος Πελέ. Ο Φρέντι Αντού, ναι. Πίνω ένα πρωί πριν έρθει το ραδιόφωνο καφέ στο Έρνεστ σε κατάσταση. Πεθαίνω, δεν ζω. Ήμουν σε μια... Και έχει καθίσει αριστερά μου. Ναι. Έχει χαρτάκια Αντού, player, Άρης, ναι. Το τηλέφωνό του και το δίνει σε γκόμενες. Και έλεγα, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Και μετά λέτε για τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα, ρε φίλε, είναι Instagram. Δεν υπήρχαν τότε τα Instagram και τα social media δεν ήταν σε τέτοια εξάρτηση. Αυτός ο Αντού που ήταν ο νέος Πελέ 17 χρονών. Αλλά όταν έπεσε με 17 χρονών, πρέπει να ήταν 32. Αλλά τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Πάμε στα σημερινά. Κάτσε να δούμε ποιοι προκριθήκαν. Τι έχουμε τέτοιο από χθες. Τι έχουμε περάσει. Προκρίθηκε η Chelsea. Ναι. Προκρίθηκε η Βαλένθια, η Μπαρσελόνα. Προκρίθηκε. Ποιο άλλο έπαιζε χθες, η Λίβερπουλ βέβαια. Η Ντόρτμουντ προκρίθηκε, μεγάλη Λίβερπουλ, η Νάπολη, η Λειψία και η Λιόν. Την Μπενφίκα κατάφερε να περάσει στο Europa. Τη Λιόν στο ημίχρονο είναι 8,5 φράγκα το χ. Και ο Βλάκας το έβαλα με Ντόρτμουντ και με Ίντερ. Ναι. Βάλε το μόνο σου, δεν σου φτάνουν τα 8,5 φράγκα. Ζών. Πάρτα. Πάρε να έχεις. Λοιπόν, για σήμερα το προγραμματάκι και με βάση κιόλας το τι θέλει ο καθένας για να προκριθεί. Για δώσε. Πάμε. Ενδιαφερόμενοι στο Σαχτάρ Αταλάντα και οι δύο. Ομάδες φύση επιθετικές. Με μεγάλα ποσοστά στις νίκες. Εγώ θα πάω στο γκολ το ταπεινό. Στο 1.44. Παρότι δύσκολα ανοίγουν αυτά τα παιχνίδια, από ένα θα βάλουν. Εντάξει. Ναι. Δυναμό Ζάγκρεπ, Μάντσεστερ του Σίτι. Μακριά και αγαπημένη. Αν και αυτό το βλέπω γκολ, αλλά 1.53.
Όλοι έχουν πιθανότητα. Εντάξει, εσύ την είναι περασμένη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πιθανότητες, διεκδικούν πρόκριση δηλαδή. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο έχουν την τύχη στα πόδια τους. Ναι. Όποιος κερδίσει, περνάει δηλαδή. Κάπως έτσι είναι το τέτοιο. Και μην χωράτε τελικά δεν δίνουν τον Ολυμπιακό. Ε? Να το σκάνδαλο. Τι. Έλα, ρε, αποκλείεται να μην δε δίνει. Δεν γίνεται. Να μην δε δίνει. Τι τώρα, αμέσω να. Δύο ημίχρονα στο τελικό, 23 φράγκα. Ναι, δίνει τόσο. Μα είσαι, μα είσαι. Αλλά μπορεί να γίνει άλλη μαγεία. Θα δούμε. Εδώ θα πετάξω εγώ 10 ευρώ στα δύο. Αν έχει και το youth, γιατί δεν το βρίσκω. Θα το βρω, πιστεύω. Σε κάποια φάση. Μάλιστα, δυναμός, είπαμε δυναμός τη μακριά. Σαχτάρα, Αταλάντα, λες γκολ γκολ. Ολυμπιακός εκτός εστίας ποδοσφαιρικά είναι άσος. Ναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, χαμηλός ο άσος το 1.51. Για τόσο είναι. Ναι. Αλλά. Mm-hmm. Το γκολ γκολ είναι καλό. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει μεγάλη βάση στο πρωτάθλημα το ελληνικό και δεν ξέρω αν θέλει να περάσει στην επόμενη φάση. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό που σου λέω. Ναι, μάλιστα. Έχεις πει τώρα δηλαδή 700 εκδοχές. Έχεις πει. Αγόρι μου, δεν θα το παίξω. Χρονά στο τελικό, τώρα μου έχεις πει ότι μπορεί να μην θέλει να περάσει για να δώσει βάση. Δεν θα το παίξω σε σοβαρό κουπόνι. Ναι, ναι, ναι. Θα παίξω τις δύο ανατροπές στο Youth League και αυτό. Ωραία. Ναι, έχεις. Αν έχει Youth League σήμερα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχω δει, δεν το έχω βρει πουθενά. Παρί Γαλατά. Τώρα τι κίνητρο να έχει πάρει τώρα. Με τους τσαπάδες, τους Τούρκους που δεν τη βρίσκουν. Και εδώ είναι περασμένες οι δύο ομάδες. Παρί και Ρεάλ έχουν. Ναι, και η Γαλατά από το 1-33 το over. Ναι. Δεν ξέρεις τώρα πώς θα μπει Παρί, δηλαδή τι αλλαγές θα έχει, τι δεν θα κάνει. Δεν έχει κανένα νόημα, ναι. Ναι, μακριά και αγαπημένη. Ναι. Κλαμπ Μπριζ, Ρεάλ. Δεν μπορείς να μου δίνεις τη Ρεάλ με την Κλαμπ Μπριζ, ό,τι και να κατεβάσει. Ωραία, 2-15. Το είδαμε χθες το Ίντερ Γιουβέντους. Νομίζω η Μπριζ θέλει κάτι για να βγει τέτοιο. Θέλει ένα αποτέλεσμα. Έχει 3 βαθμούς, η Γαλατά έχει 2. Ναι. Οπότε. Θέλει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από τη Γαλατά για να βγει στο Europa. Νομίζω ότι η Γαλατά θα χάσει, άρα δεν θα καίγεται και η Μπριζ. Άρα το 2-15 της Ρεάλ, μια χαρά το βλέπω. Θα το μπουμπουνίσω. Μέχρι. Μπάγερ Τότεναμ. Τώρα σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να δίνεις. Ωραία. Την Bayern 1.36 και την Tottenham 7.15. Απαγορεύεται. Είναι λάθος. Από πού και ως πού τώρα η Bayern, δηλαδή τους ξεφτύλισε στον πρώτο γύρο, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ είναι περασμένοι και οι δύο. Η Tottenham έχει ένα κίνητρο με άλλο προπονητή να πάρει κάτι πίσω. Εντάξει. Δεν θα παίξουμε το 1.36 της Bayern. Μπορεί να παίξουμε κανένα γκολ-γκολ, μπορεί να παίξουμε κανένα γκολ-γκολ και over 3,5. Γιατί θα ανοίξει το παιχνίδι. Λες θα ανοίξει, μήπως αυτό το under 3,5 με Μουρίνιο, λέω. Εντάξει, βάλ' το, δεν είναι κακό. Ναι, λέω τώρα. Μπορεί να έχεις χάσει το στοίχημά σου στο 11. Ναι. Εντάξει, ναι. Επειδή όλοι θα πάνε με τα over, αυτό σου λέω μια χαρά. Ατλέτικο Μαδρίτης, Λοκομοτίβ Μόσχας. Οι Ρώσοι είναι αποκλεισμένοι. Ωραία. Είναι θεματάκι. Η Ατλέτικο νομίζω θέλει νίκη. Νίκη δεν θέλει. Για να το δούμε για λίγο. 13 Γιουβέντους, η Ατλέτικο 7, η Λεβερκούζεν 6. Ναι. Άρα θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Λεβερκούζεν που παίζει στην έδρα της με τη Γιουβέντους. Ναι. Η Γιουβέντους περασμένη. Τώρα δύο φράγκα Λεβερκούζεν και Γιουβέντους. Μακριά και αγαπημένη. Στο Ατλέτικο Μαδρίτης Λοκομοτίβ Μόσχας. Δεν ξέρω πώς θα κατέβει το Λοκομοτίβ που είναι διάφοροι. Και εκείνο το goal στο 3-10 που με σατανίζει, δεν θα το παίξω. Ναι. Ωραία. 1-15 τι να παίξεις. Ναι, ναι. Over η Ατλέτικο είναι σπάνιο να βγάλει. Αλλά σκοράρει φέτος η Ατλέτικο πάντως. Πού σκοράρει, ναι. Που έχουμε χάσει 5 κουπόνια εξαιτίας τους. Επειδή δεν σκοράρει. Ναι. Λεβερκούζεν Γιουβέντους λοιπόν. Στο διπλό είναι το 3 στο 3-60. Για μια διάφορη ομάδα. Εντάξει. Γενικά βαρετή ημέρα σήμερα από τη. Η βαρετή ημέρα πολλές φορές σου δίνει ευκαιρίες στο live. Η χθεσινή, δηλαδή, οι περισσότερες ομάδες παίζανε προκρίσεις και είχαμε συνεχείς εναλλαγές. Κοίτα, άμα είναι το λέει η ψυχούλα σου, βάλε Λεβερκούζεν, αλλά εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι. Τίποτα, έτσι θα κουτσοδούμε το Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα, γιατί παίζεται, διακυβεύεται εκεί πέρα μια πρόκριση στο
Europa μέχρι εκεί νομίζω. Το Σαχτάρα Αταλάντα είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, δεν κάθεσαι να δει τώρα. Το παραπέντε Σαχτάρα Αταλάντα. Ναι, κάθεσαι. Εντάξει, τέλος πάντων. Μα είναι και ωραίες ομάδες. Τέλος πάντων. Δεν είναι εμπορικές, απλά και δεν πάει το μάτι σου. Μένα μου αρέσουν όμως. Εντάξει. Και τα δύο project, και τη Σαχτάρα και τη Αταλάντα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η Σαχτάρα είναι το κλασικό παράδειγμα τι μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα όταν μπουν λεφτά. Όταν ανέλαβε ο Αχμέτοφ, δηλαδή, η Σαχτάρα δεν υπήρχε και τώρα θεωρείται. Ένα σκαλί πάνω από την Δυναμό Κιέβου που ήταν η παραδοσιακή δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης, όχι της Ουκρανίας. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι. Κάνε μια μίζερη ανακεφαλαίωση. Γκολ κόλ Σαχτάρα Αταλάντα. Άσε τον Ολυμπιακό. Το είπες. Α, ναι, τσακαπικό. Ναι. Διπλό τη Ρεάλ θα βάλω εγώ. Δεν βρίσκω κανένα λόγο στον Κλαμπρίζ Ρεάλ να μην βάλω διπλό. Θα περιμένω δεκάδες βέβαια, είναι η αλήθεια. Μην δω καμιά 8 άγνωστες λέξεις στην δεκάδα της Ρεάλ. Ναι. Θεωρώ επίσης ότι είναι εξωφρενικό το 7-15 στην Τότεναμ. Εξωφρενικό. Αλλά δεν θα τα κουμπίσω. Θα το πάω στο goal-goal και over 3,5 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ατλέτικο Λοκομοτίβ Άσος. Αλλά στο 1-15 Ατλέτικο, αυτήν την Ατλέτικο δεν την ακουμπάω. Και Leverkusen Juventus. Έτσι όπως το βλέπω, εγώ θα το πήγαινα στο goal-goal στο 1.61 και θα άφηνα το σημείο που θέλει η ενδιαφερόμενη Leverkusen, γιατί και η Juventus δεν κάθεται να χάσει. Εντάξει. Μια φιλοσοφία παιχνιδιού είναι και να κοντράρω τους ενδιαφερόμενους. Ναι, δηλαδή, το είπαμε, το Champions League δεν έχει ελληνική λογική. Ναι, το είδαμε χθες ξεκάθαρα. Ναι. Τώρα, δηλαδή τώρα όπως έπαιξα τη Real, να παίξω ξέρω εγώ και τη Juventus, μια διάδα. 8 φράγκα διάδα. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα, ωραία. Κάνουμε διαλυματάκι. Ψήνεις, το ψήνεις. Περάσαμε. Ναι, μαζί μας. Όμιλος Χιάματρα 2-3-10-68-61-42. Αναβάλει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες, καταστήματα και ψωσανίδες, ψευδολοφές. Εξαιρετική δουλειά. Τον βλέπω παντού. Ο Όμιλος Χιάματρα είναι για εσάς καθημερινά απίκο. Κορυφαίες ηλεκτρικές και τεχνολογικές συσκευές σε τιμές κόστους. Welcome stores, Αλεξιάδη Φιλιππούπολεως 57 στους Αμπελόκηπους, απέναντι από το σχολείο. Εξαιρετικές προσφορές για τις γιορτές με αφιγρατήρες. Άφησε την πισή ομάδα πίσω ο Μουρίνιο. Επί του πιεστηρίου σε πήρανε τηλέφωνο από το από το Hotspur Sports. Δεν αλλάζουν όλα τα τα δεδομένα. Επίσης, πολύχρωμα όνειρα. Ένα κατάστημα αφιερωμένο στις βασικές ανάγκες του παιδιού, από βλέφος μέχρι και εφηβική ηλικία. Στέλνει ο Παπα-Νικολάου 150 γάμα στα ΠΕΦΚΑ 2-3-15-55-44-99. Πολύχρωμα όνειρα.gr. Όλες οι μεγάλες μπράντες διαθέσιμες για εσάς στην, στα πολύχρωμα όνειρα. Πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο είμαστε με ανοιχτές γραμμές πίσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην δεύτερη ώρα του ψυχιατρίου στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μας. Η δεύτερη ώρα, η ώρα των ακροατών. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 για να τσεπώσετε μια προσκλησούλα για το ποξικό event της Παρασκευής. Και πάμε στον πρώτο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ακροάτρια, συγγνώμη. Καλημέρα. Ποδαρικό. Ναι. Με γνωρίσατε? Ναι, βεβαίως. Ποια είμαι? Όνομα. Έλατε. Λίγο δυσκολεύομαι. Δεν τα πάει καλά με τα ονόματα. Ναι, δεν τα πάω. Είμαι η κυρία Κούλα. Η κυρία Εύρε. Για κυρία Κούλα. Έχει με την Κούλα πάρε εδώ σε λοιπόν, κατάλαβα. Κάποια Κούλα φταίει. Λοιπόν, πήρα πιο πολύ να πω ένα χρόνια πολλά το Σταυρί μου που τον αγαπώ. Έτσι. Να χαίρετε το γιώκα του σήμερα που γίνεται 3 μηνών. Έτσι. Να είναι γερός. Δώρα δεν μου φέρνουν. Αυτό θα έχουμε κάθε μήνα, θα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Κόλκα Τζούνιορ. Άμα έχεις αδυναμία έχεις. Τι να κάνουμε τώρα εμείς. Εγώ έχω στο Σταύρο. Λοιπόν, εκτός από αυτό ήθελα να ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά,
που μου βάλατε το βασιλιά της Κόνης. Το ζήτησα και με γράψατε κανονικά. Μα μόνο με την κούλα δεν την παραγγείλει. Θα μπει τώρα. Ναι, 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 γράψατε. Νομίζεις ότι δεν το έχω κρατημένο. Και να ρωτήσω και κάτι. Παίζουμε τα δύο παιχνίδια εκτός. Το ένα είναι με τον Πανετολικό τώρα και το άλλο είναι με τον Πανιόνιο, έτσι. Θα τα προλάβουμε και τα δύο. Το ένα το παίζουμε την Κυριακή, εντάξει. Το άλλο θα το προλάβουμε πρώτον εορτών ή μετά? Νομίζω είναι πριν. Πριν. Μετά τις γιορτές είναι ο Άρης. Ο αμέσως. Ναι. Ναι, ναι, θα δηλαδή είναι... μας κάνουν αυτοί... Ποδαρικό. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και ευχαριστήθηκα με τη Βαλένθια. Να είναι καλά η Βαλένθια. Ναι. Τι καλά, καλά, το καταυχαριστήθηκα. Παλικάρια. Λεβέντες, λεβέντες. Άντε. Ναι. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά να το χαίρεσαι, να είναι καιρός αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και βάλει να ακούσουμε και το τραγουδάκι βάλε, τώρα. Άντε. Φιλάκια, φιλάκια. Άντε, άντε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Έτσι. Εντάξει, μια φορά ρε παιδί μου αθετήσαμε μια παραγγελία. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Είσαι από τους DJ που δεν δέχονται παραγγελίες. Δέχομαι ρε παιδί μου. Αλλά μην με πήξεις και το σηκώτη. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Αρκεί να το θυμηθώ, πολλές φορές το ξεχνάω. Και αρκεί να ταιριάζει και με το ύφος βέβαια. Με αυτά που παίζουμε ταιριάζει τώρα ο Βασιλιάς Κόνης. Δηλαδή μου έχουν ζητήσει ας πούμε συγκλονιστικά πράγματα του στυλ. Μπορεί να παίζω πρότιτς και να μου λένε βάλε Καζατζίδη. Καζατζίδη, ρε παιδί μου, θα δεις τι θα γίνει. Πάντα. Ωραία να γίνει. Ο πρότιτς Καζατζίδη. Όσοι ζητάνε κομμάτι, πάντα σου λένε. Κάντε το από Smack My Beats Up, βάλε το υπάρχον. Εντάξει, υπάρχουν και αυτή η προσέγγιση, η random όσον αφορά τα DJ. Δηλαδή να τους κάνεις το δόγμα του σοκ. Αλλά το καλύτερο με αυτούς που ζητάνε κομμάτια είναι το. Θα δεις τι θα γίνει. Δηλαδή, ναι. Έχεις το μαγαζί, 5 ώρες παίζει, ρε παιδί μου. Το μαγαζί πηγαίνει πάνω κάτω και σε αφισβητούν για αυτό το πάνω κάτω από το 5 ώρων και σου λένε θα δεις τι θα γίνει τώρα. Δεν ξέρεις, ρε μικρέ. Ξέρω εγώ πολύ καλύτερα από σένα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το Σταθμουδάκο μας. FM και ενώνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 και επικοινωνείτε. Και στις σελίδουλες μας, στα προφίλ, στα λόγω επειδή, στα. 2-31-0-287-38. Μου έλεγες κάτι πάρα πολύ ωραίο έξω, Σταύρο, ως αναλυτής πλέον, ως μηντιάρχης κιόλας, και έχει μεγάλη σημασία να το ακούσουμε και από το στόμα σου. Δεν κοιτάει τι. Σου λέω, τι θα πεις, μ' αρέσει που τα σκηνοθετούμε κιόλας. Τι πράγματα αναζήτησαν οι Έλληνες το έτος 2019. Κοίτα, έχει πλάκα. Στο διαδίκτυο. Έχει πλάκα, γιατί. Φαίνεται, δε φίλε, τι λαός είμαστε. Τι αναζήτησαν, ex-hamster, youporn και τέτοια. Όχι, όχι, δεν το κάνουν Google αυτό, τα ξέρουν. Τα μάθαν από το 18. Bookmark είναι αυτά. Τα μάθαν από το 18, περίμενε λίγο να βρω το link. Ναι. Τώρα το έχω. Να το. Στο live το βλέπω. Ναι, 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 ναι. Οι κορυφές αναζητήσεις. Τα 10 ελληνικά. Eurovision. Ναι, ναι. Eurovision νούμερο 1. Ναι. Έπρεπε να το πάμε αντίστροφα. Αλλά τώρα που ψηφίζω. Ξεχνά που ψηφίζουν. Εντάξει, δεν ξέρεις. Ναι, μου, ναι, κοιτάξει, ναι, ναι. Είχαμε και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, οπότε λογικό ήταν. Αλλάζουν και εκλογικοί καταλόγοι. Τρία. Σεισμός. Τι, δηλαδή, ότι. Ότι τι κάνουμε με τον σεισμό, θα ξεχάσουμε. Θα δούμε, μας κάναμε σκετσάκια στα νήπια. Ναι, ναι, ναι. Θα θυμάσαι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σεισμός, σεισμός. Μην σε πιάνει πανικός. Ναι, ναι. Να κάθεις κάτω την πόρτα. Και όλα αυτά έχει να κάνει επειδή έγινε σεισμός στην Αθήνα. Ναι. Στο κράτος των Αθηνών. Ναι. Μετά τον σεισμό, η κορυφαία αναζήτηση. Ναι. Power of Love. Power of Love. Απίστευτο. Ήταν τέταρτο σε αναζητήσεις το Power of Love. Ναι. Τους κάγκουρες αυτούς προσπαθούσαν να βγουν. Να βγάλουν κόμενες αυτές τις κρυφοβίζητες. Ωραία. Ήταν τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Τέταρτο. Ναι. Ευρωεκλογές. Ναι, γιατί είμαστε για λαός πολιτικός. Τι είναι αυτό. Τι είναι Ευρώπη. Εκεί που έγινε το χάος είναι το κτηματολόγιο. Ναι. Στο νούμερο 6. Αυτό νομίζω είναι πάντα. Κάθε χρόνο πρέπει να είναι μέσα στο top 10 το κτηματολόγιο. Ναι. Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ ψάχνεις τα επιδόματα, πιστεύω κάτι ψάχνεις. Όχι, όχι, το Υπουργείο Εσωτερικών νομίζω έχει να κάνει πάλι σε σχέση με τις εκλογές. Δηλαδή μπαίνεις να δεις αποτελέσματα, μπαίνεις να δεις εκλογικούς καταλόγους, διάφορα τέτοια. Επίδομα ενοικίου στο 8. Λες διορισμό, να είχε το, το Υπουργείο. Επίδομα ενοικίου. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Αυτό. 9 εκλογές. Ναι. 10 άγριες μέλησες. Μάλιστα. Αυτό είναι μια καινούργια σειρά η οποία παίζεται αυτή τη στιγμή στα αθλητικά. Στον Αντένα. Εκεί είναι η έκπληξη. Α, στα αθλητικά. Ναι. Ποιο είναι το νούμερο 1? Στα αθλητικά το νούμερο 1, ξέρω, Γιάννης Αντετοκούμπο. ΠΑΟΚ TV. Τι λες, ρε, σοβαρά. Νούμερο 1. Αναζήτηση. Αναζήτηση. Δεν το λέει το ΠΑΟΚ 24, το ΛΑΙΦΟ το λέει, εντάξει. Ναι. Ναι.
Δεύτερο, Κόπα Αμέρικα. Σε διακόπτω γιατί έχω βρει το συγκεκριμένο άρθρο στο Βήμα και δεν το έχει αυτό. Ποιο? Αυτή την κατηγορία που λες. Αθλητικά. Ναι. Δεν την έχει. Ναι, το Life την έχει. Ναι, το βήμα λέω, δεν την έχει το Βήμα. Life του Μαρινάκη το Βήμα. Δεν έχει αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Mm. Ωραία, ωραία. Νούμερο 3, Wimbledon, γιατί είμαστε. βέβαια, εννοείται. Ένα ταινιστικό λαό, δηλαδή, ξεκάθαρα. 4. Κατάταξη πρωταθλήματος Ελλάδος. Που δεν ξέρουμε και εκεί. Δηλαδή, πραγματικά δεν παρακολουθείς, δεν ξέρεις τη βαθμολογία. Ναι. FIBA World Cup το 5. Είχαμε το παγκόσμιο εφέτο, οπότε είχε συχνά. 6 εθνική μπάσκετ. 7 δεύτερη μπούκα. Τι. Τέννη στη ζωή μας. Ναι. Australian Open. Έτσι, έτσι. 8 Champions League. Τίποτα, 0. 9. Και 9-10 ATP Finals. Ναι. Τενιστικό. 10 US Open. Και εσείς μετά βγείτε και πείτε γιατί δεν βγήκε ο Αντετοκούμπο πρώτος. Φυσικά θα βγει ο Τσιτσιπάς αφού ο Έλληνας έχει μεγαλώσει με τένις. Εγώ πιστεύω άλλο για τον Αντετοκούμπο και επιβεβαιώνεται στις διασημότητες από κάτω. Νούμερο 1 Στέφανος Τσιτσιπάς. Ναι. Να τα. 2 Sin Boy. 3 για κάποιον να διευκρίνει το λόγο έπαιξε πουθενά φέτος. Ναι. Χωάκιν Φίνιξ. Στο Τζόκερ. Α, ναι. Ναι. Κάπου έπαιξε κάπου αυτό το πάνω. Τζόκερ, συζητάμε. 4. Ένα που δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Αντίνος, να τον κόβω από το όνομα. Αντίνος. Αλμπάνης. Ούτε εγώ το ξέρω. Τι είναι τούτο. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε τον κουκλάρο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τι λες να είναι, ρε παιδί μου, Αντίνος Αλμπάνης. Είναι αυτό ο ηθοποιός θα είναι, μωρέ. Ο τύπος που πήρε το Όσκαρ στις Κάνες. Όχι, Όσκαρ. Που πήρε το βραβείο στις Κάνες. Τι λες, ρε. Όσκαρ ο Αντίνος Αλμπάνης. Όχι, Όσκαρ. Δεν το βραβείο, το Φίνικα. Ναι. Είναι ένας ηθοποιός. Ο οποίος είχε ένα πρόβλημα υγείας και βγήκε και το. Περαστικά στον άνθρωπο. Αφηγήθηκε, ναι, πώς ξεπέρασε. Οπότε φαντάζομαι. Ναι, αυτό. Μπράβο. Μπράβο του. Τζέρι Παρασιτού. Βέβαια. Αν δεν είναι. Στο 5. Ναι, η γυναίκα του Κικίλια, εννοείται. Τζενούλα, δυνατή. Τι έκανε φέτος, δεν έκανε κάτι. Είναι η Τζέρι Παρασιτού, τι να κάνει. Εντάξει, ρε, νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί λίγο. Η Τζενούλα. Ναι, δεν έδινε. Έχει ξεπεραστεί η Τζέρι Παρασιτού. Έχει άλλες κυρίες, δεν απαντάει. Όχι. Δεν είναι. Έχει. Όποτε δεν μου άρεσε η Τζέννη Παλατσίνου. Σοβαρά μιλάει. Ναι. Εγώ ήμουν Στέλλα Καπεζάνο εκείνη την εποχή. Είμαστε underground. Ρεάλ του Τζι. Όχι. Την είχα πετύχει σε μεταλλάδικο με Εύη Αδάμ. Ναι. Μπράβο το τσακαλάκι. Ναι. Ωραία. Ένας που δεν ξέρω τι είναι. Καν Γιαμάν. Αυτό είναι. Το βάλανε αυτή το όνομα. Γράψε ένα ξέρω Καγιαμάν. Ναι. Ακούγεται και σαν φαγητό. Θα φάμε ένα Κανγιαμάν σήμερα, καταπληκτικό! Μπορεί να είσαι και μια τούγια και σαμπουνόπερα. Λες, που έχει άλλου 4 δις και σκοτώνει τον αδερφό της γκομενάς του, γιατί. Σαν την καινούργιο κάτι. Τι celebrities είναι αυτοί τους οποίους γκουγκλάρουμε, δηλαδή. Εδώ πόσο πίσω είμαστε. Δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή. Ναι. Μαρία Κίτσου. Του Κίτσου και οτιδήποτε. Αυτό δεξιμπακ. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Ούτε κι εγώ την ξέρω. Στο 8 Lady Gaga. Ναι. Την ξέρω. Ασχετή εντελώς είμαστε. Ναι. 9 Μπουράκ Χακί σίγουρα έχει να κάνει με. Έχει σίγουρα τουρκική. Αυτό που κάνει τι παραγωγέ του survivor, αυτό είναι. Έλα μου ντε. Μπάκαλ, ένα Μπουράκ Χακί, μήπω είναι κανένα στρατιωτικό. Καλά, έξω δεξιά τέλο πάντων. Ναι. Και στο 10 αυτή η πιτσιρίκα που τα βάζει με τι πολυεθνικέ. Η Γκρέτα Θούμπερκ. Μάλιστα, αυτή την ξέρουμε. Κάτσε να πάρουμε την γραμμούλα. Να πάρουμε την γραμμούλα και θα το πούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Άντε, στα το πουράκι γυλμάζει εκεί πέρα 10 ώρες. Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού είναι άγνωστο λέξεις. Εν τω μεταξύ, επειδή σας έχασα λίγο, αυτό το top 10 που διαβάζεις, που ο Πάουκ TV ήταν πρώτος, τι πράγμα είναι. Είναι αναζητήσεις για το 2019. Στο. Α, ζήτηση Google Maps. Ναι. Εντάξει, παιδιά, η απάντηση είναι απλή. Το Google Maps όλοι για να σπάσουν να το δουν κούτρα. Δεν είναι πώς το σπάω. Ειδικά αν τα IP είναι από Θεσσαλονίκη, ας το ξέχασε. Η πόλη της κούτρας. Δεν υπάρχει. Στο ΠΑΟΚ TV ξέρεις ποιοι αποδείχτηκαν νούμερο 1 κουτρατζίδες. Τι? Οι ομογενείς από τη Γερμανία. Ναι. Ελάχιστα. Καλά, από όλοι οι Ελλαδίτες είναι έτσι, Σταύρο. Ναι. Πώς το σπάσανε στη Γερμανία, πού το βλέπανε. Τι που το σπάσανε, 500 link. Μάλιστα. Εντάξει, και πέρα εκεί άλλους μετανάστες που είναι μερακλείδες, Βορειοαφρικανοί, οι Ιαπωνέζοι που είναι πολύ καλοί στην τεχνολογία, θα βοηθήσαν τα παιδιά. Λογικά.
Μάλιστα. Άλλο τι λέει. Καλά είμαστε, μωρέ. Πώς τα είδατε, πώ τα είδατε. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε ψηλό. Ματώσαμε. Μεγάλη ανάλυση. Πώς τα είδατε. Εντάξει. Όχι, εγώ στοιχηματικά μάτωσα. Όλοι. Εντάξει, ήταν αυτό τη Σίντερ. Βέβαια, οι άλλοι έχουν να χάσουν μάτσο μήλου, λέει, 3 χρόνια, 4 πόσα. Η Μπαρσελόνα. Εγώ δεν μπόταν πολύ σε σημεία. Απλά μετά το 65 έβαλα 5 παιχνίδια να μπει τουλάχιστον ένα γκολ. Κατάλαβες. Και δεν μπήκε στον Άγιαξ και στην Ντόρτμουντ που έχει χάσει Σλάβια. Εντάξει, δηλαδή το μόνο που δεν κάναν είναι να τη βγάλουν οι ίδιοι μέσα από τη γραμμή. Λιόν έβαλε σίγουρα, να ισοφαρίσει. Ναι, ρε. Το Λιόν την είχα από το ημίχρονο, απλά την έβαλα. Ναι, ναι. Έβαλα και ίντερ, έβαλα τριάδα, το ζώο. Εντάξει, σήμερα κανονικά με τη λήξη του αγώνα στο Καραϊσκάκη δεν θα έπρεπε να έχει και ένα βαλκανικό κύπελο να απονεμηθεί στον νικητή. Εντάξει, παιδιά, δεν φτάνει. Με το πολυνίκη του θεσμού Ηράκλη. Βεβαίως, η μοναδική ομάδα της πόλης μας που έχει φέρει τρόπαιο. Αλλά όχι της Βόρειας Ελλάδας, γιατί έχει πάει και ο Θεσσαϊκός. Ναι, αλλά δεν έχει φέρει τρόπαιο. Το έχει πάρει. Το πήρε. Το έχει πάρει και ο Θεσσαϊκός. Σα σκάρα, σεντερφόρ. Σόπαρε, έχει πάρει ο Θεσσαϊκός. Το πήρε, αλλά τα κρύβουν εδώ για να λένε ότι το έχει πάρει μόνο ο Ηρακλής. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν τρώμε. Ωραία, ωραία. Ο Πάουκ έχει παίξει. Έγινε, σε φιλούμε. Ο Πάουκ έχει παίξει. Θα έχει παίξει, αλλά δεν το πήρε. Ναι. Γι' αυτό δεν τα λένε εδώ πέρα να τα κατεστημένα του Κόλκα και τον Λέξα. Δεν ξέρω, βαργαλικό κύπελο πλάκα πλάκα. Πέσανε εκείνη, δεν ξέρω κάτι. Πέρα πέσανε Τετάρτο Πέμπτη όσοι θέλαν τέλος πάντων. Γιατί το Εδεσαϊκό όμω είχε κάνει μια καλή χρονιά. Μπορεί να... Το έπαθρο πρέπει να ήταν φόρμε εκείνη την εποχή. Και ο Παναγικό το έχει πάρει. Και ο Παναγικό το έχει πάρει. Ναι, μάλιστα. Εδώ ψάκω. Ωραίο θεματάκι άχρηστων πληροφοριών. Θα το ψάξω και θα το πάρω. Λόγω επειδή έγινε σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Συνέχεια στο ρεπορτάζ. Δώσε, 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 με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Ερωτήσεις τι είναι. Τι είναι, αυτά είναι. Τι θα ρωτούσες εσύ το Google, δηλαδή. Τι θα ψάχνεις για το τι είναι, ας πούμε. Τώρα με την εγκυμοσύνη ψιλοκοίταξα. Εντάξει, είναι ό,τι πιο σόφρον να καταφεύγουμε για ιατρικά θέματα στο είναι Google. Είναι ό,τι πιο λάθος μπορείς να κάνεις. Όχι. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τις πηγές, πότε είναι σοβαρές και πότε όχι και προσπαθώ να συγκρίνω. Για καμία, πουθενά, πουθενά. Μην το κάνετε αυτό, παιδιά. Ναι, λάθος, λάθος. Το πώς, αν διαβάσετε πράγματα με κάποια συντόματα που μπορεί να σας παρουσιαστούν, το ότι ζείτε είναι θαύμα. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά, να αισθάνεστε περίφημα που ζείτε. Ναι. Τι είναι το Mensa, τι είναι το Mensa. Το Mensa, το Mensa. Είδες εκεί που δεν θα μπεις ποτέ. Είναι η εταιρεία η οποία μετράει τον δείκτη του IQ. Αυτό που δεν έχουμε, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό παρολωτάμε. Τι είναι η συμφωνία των πλεσπών. Μα καλά δεν ξέρετε, έλεος, αφού όλοι την παίζουμε στα δάχτυλα. Όλοι τα ξέρουμε απ' έξω και ένα κατωτά. Σε παρακαλώ. Καλά πήγα να κάνω χοντρή. Τι. Ναι, δεν ξέρω τι. Ευτυχώς το είδα τελευταία στιγμή. Ναι. Τι είναι το κουλί. Τι πήγες να πεις, τι είναι το όκα. Ναι. Το κουλί. Τι είναι το κουλί. Είναι αυτό που είχε πει στο περσινό Masterchef εν κουλί. Που έλεγε ένας μάγειρας και είχε γίνει viral. Δεν το πολύ κατάλαβα γιατί δεν το παρακολουθούσα, αλλά κάτι τέτοιο έχει να κάνει. Τι είναι το CRP. CRP. Τι είναι το CRP. Κάτι με νομίσματα δεν είναι νομίσμα. Λες, κάτι με το γκουγκλάρουμε ρε παιδί. Σε κατάληξη αρχείου είναι τώρα αυτό το CRP. Που σε κάνω πρωτάθλημα. Έχω και για σένα. Το 5 είναι το τι είναι η διφθερίτιδα. Τι δεν έχω ιδέα. Η διφθερίτιδα. Διφθερίτιδα. Είναι η αντιδρόσα πρωτεΐνη το CRP. Σφίχτες μπαίνουν στο Google. Άκου τώρα, γιατί την έκανα ακριβώς αυτή την ερώτηση. Τι είναι το CRP. Μια υψηλή αυξανόμενη τιμή της CRP στο αίμα σημαίνει ότι έχετε οξία, λίμωξη ή φλεγμονή. Αυτή, για ποιο λόγο να το ψάχνουν όλοι οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Θα ήταν τότε με τα αντιγρυπτικά και με αυτά. Η διφθερίτιδα, και αυτό αρρώστια είναι. Ναι, μάλλον. Μπράβο στους Έλληνες που καταφεύγουν να ψάξουν συμπτώματα στο Google. Δεν μάθαμε τι είναι η διφθερίτιδα. Κάτσε να σου πω τι είναι. Είναι μια λοιμώδης νόσο πάλι, εξαφανισμένη λόγω εμβολία. Α, είναι το θέμα που έγινε με έναν πιτσιρικά, ναι, με ένα μικρό παιδάκι. Αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Τι είναι το 1142. Αλλά το αμέσως επόμενο, το 7, είναι δικό σου 100%. Τι είναι η Ιλουμινάτη. Έτσι, ενέτη 2019. Ναι. Μπράβο στον ελληνικό λαό που αντιστέκεται και αναζητεί τα πραγματικά. Τα πραγματικά θέματα. Τι είναι η Ιλουμινάτη ακόμη, αυτοί που μας κυβερνάνε. Καλά, είναι δύο ακόμα, ναι, με την κολπική μπαρμπαριγή, ναι, και το σύνδρομο Άσπεργκερ. Ναι. Κάτι με χάμπου και δεν μου κάνει εμένα. Ναι, όχι. Ναι, είναι αυτό που έχει Γκρέτα το σύνδρομο Άσπεργκερ. Τι παθαίνεις αμόκτη. Κάτι είναι ρε παιδί μου, μια απάθηση ας πούμε στα όρια του αυτισμού. Ναι.
Και τι είναι πολιτική κηδεία. Πολιτική κηδεία. Πολιτική... Ανησύχησε πολλοί κόσμος δηλαδή για το πώς θα πεθάνει και πώς θα φτύει. Μάλιστα, μάλιστα. Συνταγές. Αυτό είναι η απόδειξη ότι δεν έχουμε κρίση, φίλε. Mm. Συνταγές. Νούμερο 1. Γάριδο μακαρονάδα. Να φτιάξουν όλοι. Ένα τυπικό. Γάριδο μακαρονάδα. Να σου πω πόσο κοστίζει. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Έτσι όπως την κάνω εγώ. Ναι. 9 ευρώ οι γαρίδες. Το κιλό. Όχι, δεν παίρνει ένα κιλό, ρε. Τι ρε, παιδί μου. Οι γαρίδες κιλό 25 ευρώ κάνουν. Θα πάει. Ολόκληρες καθαρισμένες. Καθαρισμένες θα πάει. Mm. Για λαϊκή γαρίδα μακαρονάδα. Άμα πάρει ολόκληρη με το κέλυφο αυτό τέτοιο να δώσει καλύτερη γεύση, να την κάνει μία με τα μουστάκια του. Με τα μουστάκια δεν μπορώ εγώ να τριχιάζουν. Μάιστα, μάιστα. Ωραία. Ωραία, 9 ευρώ δηλαδή. Για πόσα άτομα είναι αυτή η συνταγή. Για να πάω μακαρόνια. Ναι. Ωραία. 1 ευρώ. Mm-hmm. 1,20 τα μπαρίλα τα λιγκουίνια, γιατί με λιγκουίνι τρώγεται η μακαρονάδα. Mm-hmm. Ωραία, πήγαμε. 10,20. Δεν θα πάρει. Δεν μπορεί να μετρήσει. Όχι, ρε. Τη βάζω. Ναι. Πιπεριά Φλωρίνης βάζω. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Το βαζάκι κάνει, ξέρω εγώ, 2,5 ευρώ. Εντάξει. Ωραία. Δεν τη βάζει όλη. Ναι. Αλλά αγοράζει 2,5 ευρώ. Ναι. Ωραία. Αλλά θα τη φας, γιατί μπορεί να την κρατήσει μετά. 13. Ναι. 14. Πόσο ναι. Ωραία, λίγο κρεμμυδάκι αυτά, εντάξει, δεν μετράει. Τώρα θα το βάζουμε στην τιμή. Ναι, ως μη γενόμενο το κρεμμύδι. Γενόμενο το κρεμμύδι. Αλάτια, πιπέρια αυτά, εντάξει, ξέρω εγώ. Α, πολτό σκόρδου. Έχει πολτό σκόρδου, ωραίο πράγμα. Το βάζεις, δεν βάζεις και τη σκορδίλα. Ναι. Πολτό εκεί σε αμαία. Εντάξει. Μαζί και λοιπόν 15 ευρώ. 15 ευρώ να μαγειρεύεις για 2-4 άτομα δηλαδή τώρα. Κοίτα, μια γάλα το μακαρονάδα να πάκω, 4 άτομα τρως. Μία φορά. Ναι. Μία φορά. Ή αν είστε δύο άτομα στο σπίτι, θα φας και το πρωί, θα φας και το βράδυ. Επειδή γάριδο μακαρονάδα είναι, δεν μπορείς να αντισταθείς. Κοίτα, το ωραίο με την γάριδο μακαρονάδα είναι να την τρως εκείνη την ώρα που βγαίνει. Εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο μακριά από το μπάτζετ σας, παιδιά, γάριδο μακαρονάδα. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Ναι, δεν είναι άστακο μακαρονάδα. Είναι άστακο μακαρονάδα. Ναι, είναι του φτωχού. Του φτωχού, αλλά είναι ωραίο. Ναι, είναι του φτωχού τώρα, τι νομίζεις. Και να πούμε και μια συντάγη. Ναι, ναι, ναι. Βράζεις λίγο 2-3 λεπτά. Ωραία, τη γαρίδα μέσα στο νερό που θα κάνεις τα μακαρόνια. Τη βγάζεις μετά. Τη τσιγαρίζεις λίγο με φλωρίνης, κρεμμυδάκι, πολύτο σκόρδου, σουξουμούξου και σε χαμηλή φωτιά μετά, 5-6 λεπτά. Ωραία, την κάνεις με τη σαλτσούλα. Γύρω-γύρω όλοι, ανακατεύεις και όλα στην κυρνάς, την κάνεις. Θες να στο κάνω βίντεο αυτό, να μαγειρέψεις γαρίδο μακαρονάδα. Ναι, εύκολα. Ωραία, ωραία, θα σε κάνω ένα βίντεο. Μετά, αν είσαι από αυτούς που βάζουν τη σάλτσα μέσα. Το κάνεις και εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ θέλω το μακαρόνι ξεχωριστό, τη σάλτσα ξεχωριστή. Ωραία. Αλλά έχει πάρει το μακαρόνι, επειδή έχεις βράσει τη γαρίδα μέσα, έχει πάρει γεύση από γαρίδα. Κατάλαβες. Τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι δύσκολο, ρε βλάκα. Να το κάνω, εντάξει. Το κάνεις. Ωραία, ωραία, θα βάλουμε. Θα σε κάνω βίντεο για να δει ο κόσμος. Λοιπόν, κράτα τα υπόλοιπα. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνουμε και διάλειμμα. Το έτσι σε καζίνο είναι μαζί μας. Σινεμασκόπ. Πολύ ωραία παράσταση. Από 20, πώς το λένε, από 20 Δεκεμβρίου θα είναι μαζί μας με τον ποιονά, Μάκη Δελαπόρτα. Μάκη Δελαπόρτα. Είδες, το έμαθα. Έτσι, αγόρι μου. Το έμαθα. Μ' αρέσεις. Το έμαθα. Πολύς κόσμος. Ο Πασχάλης Τσαρούχας, λίγο πικραμένος με την ΑΕΚ, αλλά θα είναι εκεί μαζί μας. Ωραία. Μουτίδου. Περίμενα τους πόλους για να μην αδικώ κανέναν, γιατί όλοι είναι καλλιτέχνες και δίνουν την ψυχή τους στο stage. Εντάξει. CinemaScope, The Musical. Έχουμε και λέμε. Κώστας Μακεδόνας, Κατερίνα Κούκα βέβαια. Νίνα Λότσαρη, Σοφία Μουτίδου, Πασχάλης Τσαρούχας και Νικολέτα Καρά. Αφηγητής ο Μάκης Δελαπόρτας. Και μαζί του είναι του Μάκη Δελαπόρτα και του Στέλιου Παπαδόπουλου. Από 20 Δεκεμβρίου, δηλαδή. Πότε είναι 20? 20 Δεκεμβρίου είναι μία ημέρα πριν 21. Ωραίος. Ποιος είσαι. Καλά, εντάξει. Την επόμενη εβδομάδα. Παρασκευή είναι, Παρασκευή είναι η 20. Λες, ναι. Όχι, 20, 21, 22. 23 είναι Δευτέρα. 22, 21. Ναι, μπράβο. Σάββατο. Τα λες καλά. Πληροφορίες στο 2, 3, 10, 4, 91. Τι είναι 21 Δεκεμβρίου, αναζήτηση. 20 Δεκεμβρίου ξεκινάει. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν. Την επόμενη Παρασκευή. 2-3-10-4-91-2-3-4. Απορώ πως δεν είμαστε στη Μένσα ήδη. Απευθείας τώρα πρέπει να μας κάνουν μια απονομή. Απονομή τίτλου. Naxos, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα μας.
Αγία Σοφία, γύρω-γύρω τρία καταστήματα. Στο τέλος τη Μυστική Γωνία, με Μετετρένια Κόσμος, ό,τι θέλετε για το παπούτσι. Με αποκριστικούς κωδικούς Τανάκ σε σχέση με τα μαγαζιά, για να ξέρετε ότι εκεί μπορείτε να βρείτε μόνο κάποια παπούτσια και όχι αλλού. BEASY ασύρματο είναι υποστήριξη δικτύων. Στην BEASY.solutions μπαίνετε για να αποκτήσετε σταθερό ίντερνετ. Καλές ταχύτητες, σταθερά υψηλές, χωρίς διακοπές και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε χρειαστείτε. Η BEASY είναι η λύση. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της ημέρας και σε λίγο παρεμπλέον. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο, στο φινάλε της εκπομπής, με την επικοινωνία των ακροατών στο 231-0287-38 FM και όνομα των Πονημάκη, αποστολή στο 54526 αν επιθυμείτε να πάρετε κούτρα μια προσκλησούλα την Παρασκευή για το πυγμαχικό event στο Παλατάκι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα στα τρελά αγόρια από τη βροχερή Κοζάνη. Μπάμπη, σε περιμένουμε ξανά και αυτήν την φορά στα μαγευτικά Σέρβια. Κανονίστε, παιδιά, να έρθουμε στα μαγευτικά και εξωτικά Σέρβια. Να διασκεδάσουμε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει Νίνα Λοτσάρη λέγεται, ας την πει μια φορά σωστά. Για τον Σταύρο Κόλκα πήγαινε το συγκεκριμένο το μηνυματάκι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Για λιγουλάκι ακόμη, για να δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώστονα, καλώστονα. Τι λέει? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Έχω IQ και ξέρω. Έχεις IQ. Για να δει και νούμερο. Λοιπόν, κάτσε ο χαμηλός στο ραδιόφωνο. Κάτσε να το βρω, κάτσε να το μετρήσω. Δεν θα όχι, πρέπει... μετρημένο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα λοιπόν, μηχάνημα σαν... Να πω καταρχήν, να κάνω το εισαγωγείο, καταρχήν ότι το θέμα μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει 200 IQ και να φέρεται σαν βλάκας. Ναι. Και κάποιος με 90% που είναι το φυσιολογικό να είναι πιο έξυπνος αυτό που έχει 200 IQ. Πώς το μετράς το IQ? Έχεις κανένα πιεσόμετρο, λοιπόν, IQ-όμετρο? Όχι, όχι, όχι. Ναι. Τα στρατιωτικά τα τεστ θα ξέρεις. Ποια στρατιωτικά τεστ? Στρατιωτικά τεστ που περνάνε στρατιωτικοί με κάτι τριγωνάκια, με ερωτήσεις. Ο Γιάννης είναι αδερφός του Χρήστου. Αυτά είναι καινούριο, ρε. Παντρεύτηκε τη συνυφάδα της και της είπε ότι ο γαμπρός... Ναι, κάτι τέτοιο, είναι κάτι τέτοιες ερωτησούλες. Μαθηματικές φυσικά. Μάλιστα. Μαθηματικές ερωτήσεις. Όσο ό,τι τεστ έχω κάνει, έχω αποτύχει παταγωδός. Και φυσικά έγκυρα δεν είναι τα IQ τεστ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Α, ωραία. Πού μπορούμε να δώσουμε ένα τεστ IQ? Ένα είναι η Μένσα. Ναι, ωραία. Η οποία έρχεται πυκνά ρεά εδώ πέρα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Να τη φωνάξουμε στην εκπομπή, να μετρηθούμε εδώ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να δώσει 20 με 30 ευρώ για να δώσει το τεστ. Είδες, εκεί το πρώτο. Η πρώτη ερώτηση. Να μου πληρώσει, είσαι λίγο βλάκα, κόβεσαι. Πόσο το έχει εσύ τώρα, IQ? Και ένα ψυχολόγο ψυχίο, τρόπο έκανα εγώ. Μάλιστα. Πόσο το έχει τελικά? Πάνω από 150. Αγόρι μου, είσαι genius δηλαδή. Ναι. Αυτή είναι η ακροατέ μα. Έχω ανάκληση μνήμη και συνδυαστική σκέψη εγώ. Όπα, τι είναι αυτό? Συνδυάζει το μυαλό μου ακραία πράγματα. Τι είναι ακραία πράγματα, δηλαδή τι. Ανάκληση μνήμη είναι ότι έρχεται, μου έρχεται μια σκέψη και τη συνδυάζουμε με άλλα δύο-τρία πράγματα. Ακραία πράγματα, α πούμε, είναι να συνδυάζει, ξέρω εγώ. Όχι, φυσιολογικά ακραία πράγματα. Το μαστίγιο με τη φάβα. Να σου πούμε ένα ακραίο πράγμα. Εγώ μπορώ να σου πω να συνδυάσω το μαστίγιο με τη φάβα και να σου πω γαϊδούρι, την κουβαλά το γαϊδούρι. Που θα το βρει, που θα το βρει στο ίντερνετ. Αυτό. Σε ποια ταινία, ας πούμε. Θα σου πω το γαϊδούρι, το βαράμε με το μαστίγιο και κουβαλάει τη φάβα. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κρίς, για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις πληροφορίες. Και δεύτερον. Βεβαίως. Για το PAOK TV. Θα τα βάλουμε τους οπαδούς μας στη Γερμανία, γιατί και στο μπάσκετ ήταν σφιχτή να βάλουν λεφτά εκεί πέρα. Με το εγχείρημα του ΠΑΟΚ, με το εγχείρημα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο ότι στη Γερμανία τηρούν την νόμη. Έτσι. Ναι. Και ότι εμείς είμαστε εδώ αναπτυγμένοι και εσείς είστε Βαλκάνοι εκεί πέρα κάτω. Εμείς είμαστε χαρτί που πληρώνουμε εδώ πέρα για τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Και αυτοί είναι οι έξυπνοι εκεί πέρα πάνω. Μάλιστα. Τέλος πάντων, σαν πικρία το λέω αυτό το πράγμα. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Έγινε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ψησταριά ταβέρνα εκεί. Βεβαίως, εδώ. Ωραία. Τι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε? Βέβαια, θα ήθελα τον κύριο Κόλκα. Εδώ, ναι. Επίσης δεν έχω τη μαγειρική.
Να έρθω το πρωί τσακαλάκι, να σου σκάσω ένα εικοσάρικο, να μου τη φτιάξει τη μακαρόνα τη γαρίδε. Δεν το θα πάει, δεν σε 40 θα πάει μετά, ρε. Ανεβαίνει το μπάτζετ. 15 μου είπες. Επίσης θέλω να μας πεις και να μας δώσεις μια πληροφορία τι αναζήτησε ο Δεδροπόταμος το 2019 στο ίντερνετ. Δεντρίλια. Γρήγορος, γρήγορος. Μάλιστα. Τα και τα πάθα. Το ταλιράκι να σου δώσω σταυράκι, το δίνω μπερμπάρ με την αγάπη μου. Αλλά θέλω αντί για μαϊδανό τι βάζουν, βάλε μια, ένα πρασινάκι κάτι να τρώω και να φτιάχνω. Να σου βάλω. Α, σου με τα σπόρια. Με τα σπόρια είναι η σκέψη. Με τα σπόρια και με τα τσόφια όλα. Άντρε τρολοκομπία. Φιλιά, φιλιά. Τα ήθελα και τα άκουσα. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Μόνο στο ψυχιάτριο μπορείτε να... Και μιας και αναφέραμε τα του φαγητού, δεν ολοκληρώσαμε το top 10 των πραγμάτων που ψάξανε οι συνέλληνές μας όσον αφορά τα γαστριμαργικά το 2019. Έδωσε εδώ ο Σταύρος μια συνταγή. Μετά για... το νούμερο 2 ήταν η φανουρόπιτα. Έχουμε δώσει συνταγή για φανουρόπιτα, εννοείται στο λόγο επειδή το πρωί. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Γιουβαρλάκια το 3. Γιατί? Γιατί? Τροπή. Ναι. Πώς ξέρετε, τι ψυχοσύνθεση. Ωραία είναι τα γιουβαρλάκια, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, okay, τώρα τρίτη αναζήτηση. Δεν μπορώ να φάω γιουβαρλάκια ούτε με όπλο στο κεφάλι, εντάξει. Λαγάνα, το 4. Ναι. Ταραμάς, το 5. Καθαρά Δευτέρα απασχολεί πολύ τον Έλληνα, ναι, οπότε αντιλαμβανόμαστε. 6. Pancakes. Βέβαια, καλά, εντάξει. Που πας δε βλάχο χωρίς pancakes. Εντάξει. 7. Ριζόγαλο. Ριζόγαλο. Ωραία. 8. Φασολάδα. Και εγώ έχω να φάω φασολάδα. Το οποίο το λέει εδώ ριζίγαλο. Ναι, είναι αθηναϊκό. Συνάδελφος. Όχι, μήπως είναι τίποτα αθηναϊκό. Λες. Δεν ξέρω, ας μας πάλι ο φίλος μας από το Γέρακα. 9. Πραγματικά. Ελακούει. Δεν γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να κάνουν αναζήτηση αυτό που γράφει. Τι. Ρεβίθια. Ρεβίθια. Γιατί, κύριε. Γιατί είναι όλοι μαζί οι Έλληνες ψάχνουν τα ρεβίθια. Ρεβίθια. Δεν έχω... Σαν άγνωστη λέξη, τι είναι αυτό. Ε? Δεν έχω φάει ποτέ μια φορά. Μπορεί να έχω φάει ρεβίθια. Δεν έχω φάει ρεβίθια ποτέ. Έχω ένα φίλο που το τρώει ο Μα. Στραγάλια. Στραγάλια, ναι. Yeah. Γιατί ωραία. Να το ψάξεις ρε Έλληνα. Ναι. Και το 10, κάτι φυσιολογικό, παγωτό. Παγωτό. Ψάξε ένα παγωτάκι. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Εντάξει, οι τηλεοπτικές εκπομπές. Εντάξει, δεν έχουν. Power of Love έχει εδώ. Άγριες μέλισσες, έρωτας μετά. Μαϊστάλι Ροξ, φτερωτός θεός. Έχει κόκκινο ποτάμι παρότι ξεκίνησε τώρα. Ναι, ναι. Ανέβηκε. 8 λέξεις, Survivor 3, κράτα μου το χέρι, δεν τις ξέρω καν. Δεν έχω δει τίποτα ποτέ. Ναι, μέιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι αναζητήσεις εδώ των συμπατριωτών μας όσον αφορά το διαδίκτυο. Πολύ σεμνές και πολύ ταπεινές τις βρίσκω. Φανερώνουν λες κάτι για την ιδιοσυγκρασία, ας πούμε. Είναι ένας μέσος όρος, είναι η μεσαία τάξη τι αναζητά στο... Αμέριμνη τη βλέπω, δεν την προβληματίζουν και πολλά πράγματα. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Ένα πάρα πολύ ωραίο που διαβάζω τώρα εδώ επί του πιεστηρίου. Μέσα λέει σε 90 ημέρες η τροχέα, ένα δείγμα ελληνικού πολιτισμού. Γιατί είμαστε εμείς εδώ οι άνθρωποι που φτιάξαμε Παρθενώνα, αδελφούς και χίλια δύο πράγματα, τις επιστήμες. Μέσα λέει σε 90 μέρες η τροχέα βεβαίωσε 9.500 παραβάσεις σε ράμπες αμαία. Πιστευτό. 9.500 παραβάσεις σε ράμπες αμαία. Σε 90 ημέρες. Δηλαδή, σαν να βλέπει ο άλλος ράμπα και σου λέει Εδώ είμαι. Εδώ θα το βάλω. Και θα κατέβω και πιο εύκολα από το αμάξι. Ναι. Δεν θα έχω πεζούλη. Απίστευτο. Είναι που φοβόμαστε ότι θα μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Ναι. Κάπως. Αλλά τα είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα το πόσο δύσκολη είναι η ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και επιβεβαιώνεται καθημερινά, μας το επιβεβαιώνει εδώ και η τροχιά με το στατιστικό. Εντάξει. Μου έχει στείλει φίλος αναζήτηση στο Google Σταύρος Κόλκας. Έχω, ναι. Τι βάζεις. Τι σου βγάζει το Google, ξέρεις, σου βγάζει το Google. Τι μου βγάζει. Λοιπόν, γράφω τα Σταύρο Κόλκας, σου βγάζει προτινόμενα από κάτω. Σταύρος Κόλκας, ηλικία. Ναι, πρώτο. Ναι. Σταύρος Κόλκας ΠΑΟΚ, Σταύρος Κόλκας Blog, Σταύρος Κόλκας Παναθηναϊκό Σταυράκι. Ναι, τι είναι αυτά, χολάργος. Η προπαγάνδα, Σταύρος Κόλκας, γάμος.
Γάμος, φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Σταύρος Κόλκας SDN και Σταύρος Κόλκας ραδιόφωνο είναι. Ναι. Εντάξει. Καλά είμαστε. Κοκκίνησες λίγο, περίμενες να έχει τίποτα. Ναι, τίποτα χοντρό. Ναι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλά πάει το Google. Ναι, ναι, ναι. Το πιασές, το επηρεάσες. Ναι. Αυτό με τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω πώς. Το χρησιμοποιούν, ρε. Αυτοί που δεν με ξέρουν από μικρό. Ναι, ότι είσαι. Γιατί ήμουνα και τι έκανα και τι έλανα. Ναι. Βάζουν εκεί ότι μικρό ήμουν βάζελος. Μήπως ήσουνα. Τι ήμουνα, βεβλάκα, δεν με ήξερε. Δεν σε ήξερα, αλλά εντάξει. Λέω, ρε παιδί μου, κάτι μας κρύβουν αυτό και τέτοια. Δηλαδή, ποιοι πήγαιναν εκδρομές, δηλαδή, όταν εγώ ήμουν μικρός. 100 άτομα ήμασταν. Με τον Παναθηναϊκό πήγαινε με τον Άγγελο. Αλλά τι κάνει ο Άγγελος. Ναι. Το βλέπω, ρε, τον Άγγελο. Τι κάνει. Μπορεί να μας ακούει τώρα. Ναι. Τα χαιρετίσματά μας. Λέω, συμπληρώνει ο φίλος μας ο Κώστας. Κλαίω, λέει, με γάμους και Παναθηναϊκός. Ότι έχει συνδυαστεί με το γάμο. Δεν την ήξερα αυτή τη φημολογία, αυτό τον Urban Legend ότι σε θεωρούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Όχι, ρε. Ναι, αυτό ότι... το ξεκίνησε ο Καραπαπάς, ότι μικρό ήμουν Βάζελος. Μετά το πήραν οι αεξίδες. Οι Παναθηναϊκοί ποτέ δεν έχουν πει τίποτα. Ναι. Ποτέ. Ξέρουν. Με τον Κανέλο μαζί στη γειτονιά ήμασταν. Με το κουμάντο του. Ξέρουν τι είμαι. Ωραία. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Είναι αστείοι, αλλά δεν πειράζει. Κώστα, στείλε μου και ένα μπάμπι Μπατμανίδη. Τι βγάζει. Πώς το κάνεις αυτό, θέλω και τα δικά μου αποτελέσματα. Σε παρακαλώ, άμα με ακούς. Μόνο Κόλκας δεν θα είναι. Πάρε, πάρε, μπάμπι Μπατμανίδη. Αυτά τα προτινόμενα, ρε παιδί. Πώς το κάνει, ρε παιδί μου. Είναι σαν χάκερ αυτό το πράγμα. Καλά. Πες εσύ τους χορηγούς και εγώ θα γκουγκλάρω τον εαυτό μου. Γκουγκλάρε τον εαυτό σου λίγο. Ναι. Η BEASY είναι μαζί μας και σήμερα. Ασύρμα το ίντερνετ υποστήριξη δικτύων. Επιχείρηση με ειδικές ανάγκες για συντήρηση δικτύων και υποδομών. Περιοχή παροχή ίντερνετ. Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτυακής ζεύξης σημείων, δημιουργία και συντήρηση σερβερς, όλα αυτά από την BEASY.solutions. Η διεύθυνση να μπείτε, να δείτε τις παροχές και να καλέσετε στο 2312-31-34-34. Επίσης, τα Naxos, βέβαια κορυφαία εταιρεία παπουτσιών στη χώρα, παντού, σε όλη τη χώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη που μας ενδιαφέρει, κυρίως. Αν και οι Αθηναίοι μας ακούν περισσότερο, είναι η αλήθεια. Αν το ψάξουμε δηλαδή, αν το αναλύσουμε λίγο. NAC.gr, Αγία Σοφίας, γύρω-γύρω από την εκκλησία. Τρία καταστήματα, αντρικά, παιδικά, γυναικεία, Αριστοτέλους, Σιμισκή Γωνία, εκπληκτικό κατάστημα. Νέο Μετατερινέαν Κόσμος. Παντού τα Naxos είναι μαζί μας. Τραγωδία. Τι? Η μοναδική αναζήτηση που βγάζει για μένα είναι στίχη. Τίποτα άλλο. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, εσένα έχει τόσες κατηγορίες, ρε. Γάμο, τέτοια, αυτή κατάπιε. Το ίδιο είμαστε. Έλεος, ρε, μόνο μια κατηγορία, ρε, Google. Μας βρίζει η μισή Ελλάδα, ρε, σε βρίζει, ρε. Κανένας. Αποτυχημένε. Άντε μας τα καπινελίκια. Ρε, βάλτε, αναζητήστε, ρε, στο Google, Μπατμανίδη. Να πάρουμε μια γραμμούλα τελευταία, έτσι. Να πάρουμε μια γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα λεπτάκι. Καλημέρα στο Βασίλη Καλύβη και στον Μπάτμαν. Αυτό που δεν με αλλάζει τι κάνει. Μην βγάλει τώρα Σταύρος Κόλκας Καλύδης από δίπλα. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή το ξέρω το 95 περίπου, ότι όντως από τότε κυκλοφορούσε αυτή η φήμη. Θα μου πεις ο Σταύρος είχε συμμασχάλει τα σπορ του Βορρά στο Χολαργό. Ευαγγέλιο. Από πού τα αγόρασε, Σταύρο. Πού είχε. Και από Αμπελόκη που είχε ένα περίπτερο εκεί στην Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Αμμόνια. Αυτοί κάνανε, αυτά που κάναμε εμείς όταν βλέπαμε κάποιον να διαβάζει φως. Φίλε, δεν είχες τεράστια άνεση να τον ανοίξει, να τον ανοίξει τον μπούζα. Ναι, μπράβο. Κοίταζες δεξιά και αριστερά και μετά σήκωνες. Ναι, ναι, είχες τον νου σου δηλαδή. Ναι, ναι. Καλά, σου πάντα κατά νου μου, γιατί ήμασταν και λίγοι τότε. Δε. Δεκαετία του 90, αν θυμάσαι, τώρα έχουμε εκδομές με 50 άτομα. 60 άτομα. Η μικρότερη μου είναι 185 άτομα. 182. Έχω πάει μια φαντασία 40. Με το Αθηνικό 11. Δεν κατεβήκανε γιατί ήταν εκλογές και έγινε. Έπεσε ξύλινο ο Δημοκράτης με Πασοψήφιους και Αριανούς που μας κάνανε χειρονομία στην Καμάρα. Τέλος πάντων, οφείλω να καταλάβω εσύ Σταύρο, χθες βελάθηκα. Ο Πόποβιτς έπαιζε στην Γκοπλάσικα σαν μπασκετμπολίστας, ο προπονητής της Μπεσίκτας. Ο Ιβάνοβιτς, ρε. Ο Ιβάνοβιτς, ρε. Ναι, έπαιζε. Playmaker ήταν, ρε. Ζυγοπλάστηκε. Περσί, πόσο χαραλαμπής, ρε. Δεν του δώσε κανένα μπουνίδι στο τέλος του αγώνα. Καλά, δηλαδή, σπορροχώ. Δηλαδή, δεν έχουμε άμυνα. Δηλαδή, όντως, χθες συνειδητοποίησα ότι αν δεν μπουν βασικά κάποια μεγάλα κασούτ, πίσω είμαστε 90 πόντους μέσα όρο άμυνα και λίγα λίγους βάζουν. Τα βάζαν και όλα αυτές, εντάξει, καλά. Μάλιστα. Καλά αυτή, ναι, δηλαδή, μπαίνε, έχω χρόνια να δω μάτα, έτσι,
Τι είναι, σαν προπόνηση, ναι, μου αρέσει σαν προπόνηση. Και δεν του δίνει, παίρνει time out ο Βαλκάνιος, να πούμε, 12 δεύτερα πριν τέλος, για να κάνει τι, από 12 διαφορά 15, λες και είχε πρόβλημα στη ισοβαθμία, να πούμε. Αυτό, όχι, εγώ τις ισοβαθμίες πραγματικά τις υπολογίζω και τις σέβομαι, δηλαδή πάρα και για 3 δευτερόλεπτα time out. Δηλαδή στο πρωτάθλημα τώρα εγώ πλέον κοιτάω τις ισοβαθμίες, δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε η νίκη απλά μόνο στο πολλατάκι. Έγινε ψηλέ μου, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε, ναι, γιατί. Απλά στον κολοσσό στεναχωρέθηκα περισσότερο για την 24 παρά για την ήττα. Έγινε φιλιά. Σε χαιρετούμε. Και μια και μιλούσαμε λίγο πριν για τα IQ, καταρχήν εδώ να πω τον κακεντρεχή, τον φίλο μας τον Τζόνι που λέει: ο Αϊνστάιν είχε IQ 160 και ο γίγαντας που βγήκε στη γραμμή είχε 150. Ναι, γιατί αυτό είναι το κοινό του λόγο επειδή. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, δεν κατάλαβε. Μα το φυσιολογικό μέσο όρο μα είναι 150, παιδιά. Άμα μου. Δίκη 28 ετών. Για να μην περάσει τις γιορτές με τη γυναίκα του εραστής μου, θα προσποιηθώ ότι έπαθα ατύχημα. Ναι. Εντάξει, δεν είχε πολύ μπέρδεμα αυτό. Όχι, ξεκάθαρο. Ναι, ξεκάθαρο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού. Εδώ, έξαλλη η εξωδεξιά. Ναι, η αναλύτρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, εντάξει. Η ανάλυση τακτικής. Ριπρές. Καινούργιο, πώς τη βλέπεις, σήμερα πιο προβληματισμένη. Προβληματισμένη, γιατί. Ο άλλος δίπλα έχει εκείνο το ηλίθιο το βλέμμα παραδοσιακά. Αυτή δεν αλλάζει ποτέ η δίπλα. Αυτή αλλάζει μόνο ρούχα. Ναι. Φάτσα είναι ίδια, δηλαδή πέθαναν κάποιους. Παίζει μεγάλη ανάλυση τώρα, γιατί σου λέει αυτό είναι ανήθικο τώρα που πας να κάνεις. Να προσποιηθείς την τραυματισμένη για να μην περάσει με τη γυναίκα του άνθρωπου και τα παιδιά του και την οικογένειά του. Έλεος, τις βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Ας το κλείσουμε. Χορηγούς είπες όλους. Ναι. Μπράβο αγόρι μου. Ακολουθεί. Η εκπομπή που δεν έχει δικό της όνομα και έκλεψε της περσινής, η ενημερωτική τρόικα, με το Χρήστα θα διορθώσει φυσιολογικό ό,τι συμβαίνει στον Άρη. Ωραία. Το στέκιο να είναι χαρακτηρισμένο με τον Χρήσταθο. Δημιουργούμε τώρα ίδρυκα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Αυτός ο αγαθός γίγαντας από τις αίρες την κατάσταση αυτή. Ο Κώστας Κούσης σε mood άστος θα σκοτωθούν. Ωραία. Ελπίζω ο Στέκιος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να επιτεθεί. Να μην τον αφήσει έτσι. Εντάξει. Και εμείς ραντεβού αύριο σε πολιτισμένη εκπομπή πάντα που ασχολείται με μόνο με κοινωνικά θέματα. Εντάξει, ζήτω ο ΑΣΤ, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Κάποτε θα αγοράσω ένα πούλμαν δωρεά. Πόσο κάνει ένα πούλμαν, ένα λεωφορείο. Έλα μωρέ, τώρα τζάμπα είναι, σιγά. 50.000 καπερνώ. Πούλμαν ή αστικό. Αστικό. Αυτά, έτσι πως είναι αυτά, θα φέρουμε λέει το Πάσχα κάποια 100 δανεικούς. Δανεικούς πούλμαν. Θα παραφέρουμε αυτούς του Βόλου. Έλα. Είμαστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο στις 10. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.